Κλασικό δράμα Λουκριτή Αβοργία του Βίκτορο Σουγκό. Συμμετέχουν με τη σειρά που θα τους ακούσετε οι καλλιτέχνες Κώστας Μασούρας, Ολοφέρνο Βιτελόζο, Νικηφόρος Νανέρης, Ασκάνιο Πετρούτσι, Πέτρος Λεοκράτης, Ζέπο Λιβερέτο, Φάνης Σχοινάς, Ζενάρο, Κώστας Βουλαλάς, Μάθιο Ορσίνη, Σταύρος Ξενίδης, Γκουμπέτα, Λάμβρος Κοτσίρης, Κέσσαρ Βοργίας, Λουκιανό Κρεζάν, πρώτος μπράβος, Γιώργος Διαλεγμένος, δεύτερος μπράβος, Δημήτριος Τζελάς, τρίτος μπράβος, Βασίλης Μητσάκης, Δον Απόστολο Γκαζέλα, Σάλια Καλλιγά, Λουκριτή Αγοργία, Νότης Περιάλης, Δον Αλφόνσο Μπέστε, Τόνις Γιακοβάκης, Ρουστιγκέλο, Κυριάκος Λαζαρίδης, Αστόλφο, Θεόδωρος Ζιζίκος, Μπατίστα, Όλγα Τουρνάκη, Πριγκίπισσα Νεγκρόνη, Έλλη Ξανθάκη, Μια Κυρία, Πέτη Τριανταφύλου, Θεδόπουλο. Η μετάσταση και ραδιοφωνική προσαρμογή του έργου έγινε από την Μύτη Κουζιντζόγλου. Τη μουσική επιμελήθηκε η Σοφία Μυσαλίτη. Επιμέλεια ήχων Χρήστου Κάσβαγλη. Ρύθμιση ήχου Στέφανο Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Μπούχλη. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε άσχημα χρόνια. Ένα σωρό εγκλήματα γίνονται κάθε μέρα. Κι όμως κανένας δεν τολμά να μιλήσει γι' αυτό εδώ. Ποτέ δεν ξανά γίνει πιο φρικιαστικό έγκλημα και γεμάτο μυστήριο. Ναι, Ολοφέρνο, μια σκοτεινή ιστορία με πρωταγωνιστές ανθρώπους σκοτεινούς. Ασκάνιο, κύριε, εγώ ξέρω καλά τα γεγονότα. Θα μάθα από τον εξάδερφό μου, τον πανιερότατο καρδινάλιο Καριάλε, που γνώριζε τα πράγματα καλύτερα από τον καθένα. Θα θυμάστε ίσως πως ο καρδινάλιος Καριάλε είχε μια ζωηρή φιλονικία με τον καρδινάλιο Ριάρο, σχετικά με τον πόλεμο που ήθελαν να κηρύξουν ενάντια στον Κάρολο τον 8ο της Γαλλίας. Να στα μας. Έτοιμος πάλι ο Ζεύω να μας διηγηθεί ιστορίες. Από λόγου μου είμαι αρκετά κουρασμένος και δίχως αυτές. Είναι πολύ φυσικό να μη σε ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, Τζενάρο. Είσαι ένα άξιο παλικάρι. Η τύχη σου παραστάθηκε και έγινες αξιωματικός. Ωστόσο το όνομά σου είναι φανταστικό, δεν γνώρισες ποτέ τους γονείς σου. Πιστεύουν πως είσαι ευγενής από τον τρόπο που κρατάς το σπαθί σου. Όμως το μόνο που ξέρουν για την αρχοντιά σου είναι πως χτυπιέσαι στα λιοντάρι. Είμαστε σύντροφοι στα όπλα και στη ζωή. Και μα την ψυχή μου δεν θέλω να σε προσβάλλω με αυτά που λέω. Μούστασες στη ζωή στο δίμι μου. Σου σούσα τη δική σου στη γέφυρα Βιτσέντε. Δώσαμε όρκο να βοηθιόμαστε στους κινδύνους και στον έρωτα. Να εκδικήσουμε ένας τον άλλον στον χαρτί ανάγκη και να μην έχουμε εχθρούς άλλους παρά εσύ τους δικούς μου και εγώ τους δικούς σου. Ένας αστρολόγος μας είπε πως θα πεθάνουμε την ίδια μέρα και από τον ίδιο θάνατο. Αλήθεια, το θυμάσαι του δώσαμε 10 χρυσά νομίσματα για αυτή την προφητεία. Δεν είμαστε φίλοι, είμαστε αδέλφια. Ας το κάτω κάτω εσύ έχεις την τύχη να λέγεσαι απλώς Τζενάρο. Να μην έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου. Είσαι ευτυχισμένο. Τι σε νοιάζει εσένα για ό,τι γίνεται και για ό,τι έγινε. Φτάνει να υπάρχουν άντρες για τον πόλεμο και γυναίκες για το γλέντι. Τι σημασία μπορεί να έχει για σένα η ιστορία μιας πόλης ή μιας οικογένειας. Εσύ είσαι παιδί της σημαία. Δεν έχεις ούτε ιδιαίτερη πατρίδα, ούτε οικογένεια. Για μας όμως, Τζενάρο, το ζήτημα αλλάζει. Εμείς έχουμε καθήκον να νοιαζόμαστε για τις συμφορές της εποχής μας. Η δική μας είναι ζυμωμένη με αυτές τις τραγωδίες. Και στο καθένα μας την οικογένεια υπάρχει ακόμα μια πληγή ανοιχτή.
Πες μας, Ζέπο, τι ξέρεις. Α, εγώ θα τον πάρω λιγάκι σε τούτη εδώ την πολυθρόνα. Όταν τελειώσει ο Ζέπο με ξυπνάτε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 1490... 1497. Σωστά, κύριε Τεμπελβεράνα. 1497. Ήτανε μια Τετάρτη βράδυ. Όχι, μια Τρίτη βράδυ. Έχετε δίκιο. Ένας βαρκάρης λοιπόν του Τίβερη, που κοιμόταν μέσα στη βάρκα του για να φυλάει την πραμάτια του, είδε κάτι τρομακτικό. Ήτανε λίγο πιο πίσω από την εκκλησία του Αγίου Γερόνιμου. Κοντεύανε τρεις μετά τα μεσάνυχτα. Μέσα στο σκοτάδι, ξεδιάλυνε ο βαρκάρης δύο ανθρώπους που έρχονταν από τα αριστερά της εκκλησίας. Πήγαιναν πέρα δόθε και φαινόμουσαν ανήσυχοι. Σε λίγο φάνηκαν άλλοι δυο. Ύστερα άλλοι τρεις. Το όλον 7. Ένας μονάχα ήταν καβάλας άλλο. Η νύχτα ήταν κατάμαυρη. Σκοτάδι. Πίσω. Όλα τα σπίτια που κοίταζαν προς τον Τίβερη ήταν σκοτεινά. Μονάχα ένα παράθυρο έφυγε. Αυτός που ήταν καβάλα, γύρισε τα καπούλια του αλόγου του κατά τον ποταμό και τότε ξεχώρισε ο βαρκάρης καθαρά πάνω στα καπούλια δύο πόδια που κρέμονταν από τη μια μεριά και ένα κεφάλι και δύο χέρια από την άλλη. Το πτώμα ενός άντρα. Δύο από αυτούς πήραν το νεκρό κορμί, το ταλαντέψανε 2-3 φορές με δύναμη και το πετάξανε στη μέση του ποταμού. Στο μεταξύ, οι σύντροφοί τους παραφύλαγαν στις γωνίες του δρόμου, μη και φανερώνονταν κανείς. Σα ρίξανε το πτώμα στο νερό, αυτός που ήταν καβάλα ρώτησε. Έγινε. Και αυτοί του απαντήσανε. Μάλιστα. Ο καβαλάρης γύρισε τότε το κεφάλι κατά το ποτάμι και είδε κάτι να πλέει πάνω στο νερό. Τι είναι αυτό. Η ομαρτία του νεκρού. Έλα. Αυτά είδε εκείνη τη νύχτα ο βαρκάρης του Τίβερη. Τι φρίκη. Ποιος να ήταν άραγε ο νεκρός. Ίσως κανένα σπουδαίο πρόσωπο. Κανένας μεγάλος άρχοντας. Παράξενη αυτή η ιστορία του αλόγου. Ο φωνιάς στη σέλα και ο νεκρός πίσω κάπουλα. Πάνω στο άλογο ήταν τα δυο αδέλφια. Πολύ σωστά, κυρία Τεμπελβεράνα. Ο καβαλάρης ήταν ο Κιάς Αρβοργίας. Το πτώμα, ο Ιωάννης Βοργίας. Δαιμονισμένη οικογένεια αυτή η Βοργία. Δεν μας είπε Ζέπο γιατί ο ένας αδελφός σκότωσε τον άλλον. Κι ούτε θα σας το πω. Αυτό που έσπρωξε τα αδέρφια σε σκοτωμό είναι τόσο τρομακτικό που είναι αμαρτία θανάσιμη ακόμα και να το αναφέρει κανείς. Θα σας το πω εγώ. Ο Κέσταρ Βοργίας, καρδινάλιος της Βαλένσια, σκότωσε τον Ιωάννη Βοργία, δούκα της Γκάντια, γιατί και οι δυο αγαπούσαν την ίδια γυναίκα. Και ποια ήταν αυτή η γυναίκα? Η αδελφή τους, η Λουκριτία Βοργία. Φτάνει, κύριε Τεμπελβεράνα. Μην προφέρετε μπροστά μας το όνομα αυτής της ανώσιας γυναίκας. Του καθένα μας στην οικογένεια υπάρχει και από μια βαθιά πληγή. Έργο αυτής της διαστραμμένης. Μακαρό ήταν κάποιο παιδάκι ανακατεμένο σε αυτή την υπόθεση. Ναι, το παιδί του Ιωάννη Βοργία. Τώρα θα πρέπει να έχει γίνει άντρας πια. Ναι, μονάχα που κανένας δεν ξέρει τι απόγεινε. Ίσως να το έκοψε η μητέρα του από τον Κέσσερα. Ίσως πάλι να το εξαφάνισε ο Κέσσερα. Μυστήριο. Αν το έχει η μητέρα του, καλά κάνει και το κρύβει. Τι είπατε τον Απόστολο Καθέλα? Λέω, αν το έχει η μητέρα το παιδί, καλά κάνει και το κρύβει. Από τον καιρό που ο Κέσσερας Βοργίας, καρδινάλιος της Βαλένσια, έγινε δούκας του Βαλεντινουά, θανάτωσε χωρίς να λογαριάσει τίποτα τον αδελφό του Ιωάννη, τους δυο του ανιψιούς και τον ξαδελφό του καρδινάλιο Φραγκίσκο Βοργία. Λες και τον έχει πιάσει μια μανία να σκοτώνει όλους τους δικούς του. Μα το Θεό, θέλει να μείνει ο μοναδικός Βοργίας επί της γης και να έχει όλα τα αγαθά του Πάπα. Ζέπο, αυτή η αδελφή που δεν θέλετε να αναφέρετε το όνομά της, θα ρώσει εξαφανιστεί την ίδια εποχή. Λένε πως πήγε και κλείστηκε για λίγο στο μοναστήρι του Αγίου Σίξτου. Όμως κανένας δεν ξέρει το γιατί. Πώς,
Το έκανε για να χωριστεί από το δεύτερο της άντρας, τον άρχοντα Ιωάννη Σφόρτσα. Δεν μας είπατε πως τον λέγανε το βαρκάρι που τα είδε όλα αυτά? Α, αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ. Γιώργιο Σιαβόνε. Η δουλειά του ήταν να μεταφέρει ξύλα από τον Τίβερη στη Ριπέτα. Ναι, ένας Σπανιόλος που ξέρει περισσότερα από εμάς τους Ρωμαίους. Και εμένα δεν μ' αρέσει αυτός ο κύριος Ντεμπελβεράνα. Όμως θα ρω είναι προτιμότερο να μην ανασκαλέψουμε τις υποψίες μας. Ζούμε σε άσχημα χρόνια. Θα μπορούσε να μην έχετε άδικο. Εδώ δεν ξέρεις από τη μια μέρα στην άλλη τι σε περιμένει μέσα σε αυτή τη φτωχιά Ιταλία με τους πολέμους, τις επιδημίες και τη βοργία. Αλήθεια κύριε, το ξέρετε πως η δημοκρατία της Βενετίας διάλεξε εμάς για να μας στείλει στη Φεράρα? Στη Φεράρα? Ναι, για να συγχαρούμε τον Δούκα που πήρε ξανά το Ρίμενι από τους Μαλατέστα. Μήπως ξέρετε πότε θα βγούμε? Μεθαύριο, ονομάστηκαν και όλα οι δύο πρεσβευτές. Είναι ο γερουσιαστής Τιόπολο και ο ναύαρχος Γκριμάνι. Ο φίλος σας Τζενάρο θα έρθει μαζί μας, Μάτιο. Και βέβαια, ο Τζενάρο και εγώ δεν χωριζόμαστε ποτέ. Κύριε, έχω να σας κάνω μια σπουδαία παρατήρηση. Την ώρα που εμείς καθόμαστε εδώ έξω και φλιαρούμε, μέσα οι καλεσμένοι πίνουν το όμορφο κρασί. Φοβάμαι πως δεν θα περισσέψει ούτε βουλιά για μας. Μα τότε τι καθόμαστε? Τζενάρο! Α, τον ανούρισε για τα καλά ιστορία σε ζέφο. Ας τον αφήσουμε λοιπόν να κοιμάται. Ελάτε κύριε, εύκολα στο κρασί. Ελάτε κύριε, δεν περνάω. Εύκομαι αμέσως. Μια στιγμή. Ναι, ξέρω περισσότερα από δάφτους. Τους άκουσα που το έλεγαν κρυφά. Ναι, ξέρω περισσότερα. Όμως η Ντόνα Λουκριτία ξέρει περισσότερα από μένα. Και ο κύριος Ντε Βαλεντινουά, ο Κέσσερας Βοργίας δηλαδή, ξέρει περισσότερα από την Ντόνα Λουκριτία. Και ο διάβολος ξέρει περισσότερα από τον κύριο Ντε Βαλεντινουά. Και ο Πάπας Αλέξανδρος ο Έκτος ξέρει περισσότερα από τον διάβολο. Κοιτάξτε τον Τζενάρο πώς κοιμάται. Τι σου είναι αυτοί οι νέοι, λες και τον έχουν στην τσέπη του στον ύπνο. Ποια είναι αυτή που έρχεται? Εκείνη. Κοιμάται. Θα τον κούρασε η γιορτή. Τι όμορφος που είναι. Κουμπέτα! Μιλάτε μου σιγότερα, Ντόνα Λουκριτία. Δεν λέγομαι Κουμπέτα. Υποτίθεται πως είμαι ο κόμις Ντε Μπελβεράνα, Καστιλιάνος Ευπατρίδης. Εσείς υποτίθεται ότι είστε η μαρκησία του Πόντε Κεντράτο, Ναπολιτάνα Αρχόντισσα. Υποτίθεται ότι δεν σας ξέρω και δεν με ξέρετε. Αυτές δεν είναι οι διαταγές που μου δώσατε. Εδώ δεν βρίσκεστε στην πατρίδα σας, κυρία, είστε στη Βενετία. Έχεις δίκιο, Κουμπέτα. Όμως εδώ δεν είναι κανένας έξω από αυτό το νεαρό που κοιμάται. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε για λίγο. Όπως νομίζει η υψηλότητά σας. Ωστόσο, σας συμβουλεύω να μην βγάλετε τη μάσκα σας για κανένα λόγο. Θα μπορούσαν να σας γνωρίσουν. Και ύστερα, όταν δεν με ξέρουνε ποια είναι, δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Όταν πάλι με ξέρουνε, αυτοί πρέπει να φοβούνται. Είμαστε στη Βενετία, Ντόνα Λουκριτία. Έχετε πολλούς εχθρούς εδώ και εχθρούς ελεύθερους. Δεν λέω πως θα τολμήσουν να σας κάνουν κακό. Ξέρουν πως η δημοκρατία της Βενετίας σας προστατεύει. Ωστόσο, θα μπορούσαν να σας προσβάλλουν. Έχεις δίκιο. Το όνομά μου σκορπάει τη φρίκη και τον τρόμο. Εξάλλου δεν υπάρχουν μονάχα Βενετσιάνοι εδώ. Είναι και Ρωμαίοι, Ναπολιτάνοι, Λομπαρδοί και γενικά Ιταλοί από ολάκερη την Ιταλία. Και ολάκερη η Ιταλία είναι νησί. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό είναι καιρός και να σταματήσει αυτή η ιστορία. Με κούρασε και εμένα. Στο βάθος δεν είναι γεννημένη για να σκορπώ τη συμφορά. Τώρα το νιώθω περισσότερο παρά ποτέ. Μπλέχτηκα χωρίς να το καταλάβω. Είναι κάτι σαν κληρονομικό αυτό που με σπρώχνει να κάνω το κακό. Έτσι είναι. Κουμπέτα! Κυρία. Θα σου δώσω κάτι διαταγές. Κοίταξε να τις μεταδώσεις αμέσως στην κυβέρνησή μας του Σπολέτο. Διατάξτε, κυρία. Έχω πάντα 4 μούλες σελωμένες και 4 ταχυδρόμους έτοιμοι για ξεκίνημα. Τι τον έκαναν τον Γκαλέα σε όλοι? Για την ώρα τίποτα. Βρίσκεται ακόμα φυλακισμένος και περιμένουμε να διατάξει η χάρη σας να τον κρεμάσω. Ο Γκρίφι Μποντελμόντι? Στο κελί του. Δεν διατάξατε ακόμα να τον στραγγαλίσουν. Ο Μαφέζι Ντε Κορζόλα? Είναι ακόμα ζωντανός. Ο Σκαντακάπα? Σύμφωνα με τις διαταγές σας θα του δώσουν το δηλητήριο μέσα στην Όστια την ημέρα του Πάσχα. Δηλαδή σε 6 εβδομάδες. Τώρα έχουμε καρναβάλι. Και ο Πέτρο Κάπρα? Αυτό για την ώρα είναι ακόμα επίσκοπος του Πεζάρο και καγκελάριος. Όμως σε κανένα μήνα δεν θα είναι παρά λίγη σκόνη. Ύστερα από την καταγγελία σας τον συνέλαβε ο Άγιος Πατέρας μας, ο Πάπας, και τον κρατάει με γερή φρούρηση στα υπόγεια του Βατικανού. Μπέτα,
Γράψτε αμέσως στον Άγιο Πατέρα που σου ζητάω χάρη για τον Κάπρα. Και ακόμα να αφήσουν ελεύθερο τον Ετσιόλη, ελεύθερο τον Αφέντη Δε Κορνιόλα, ελεύθερο τον Μπουαντελμόντε, ελεύθερο τον Σκαντακάπρα. Σιγά, 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 κύριε, σιγά, αφήστε με να αναπνεύσω. Τι διαταγές είναι αυτές που μου δίνετε? Θεέ μου, μακάρι να ξέρω τι έγινε. Εδώ χαλάει ο κόσμος. Πέφτει βροχή από συγχώρια. Χαλάει από ευεργεσίες, κύριε Λέισον. Έχω βουλιάξει ολάκυρος μέσα στον ωκεανό της καλοσύνης σας. Έτσι όπως πάνε, δεν έβλεπω καλά. Δεν νομίζω να γλιτώσω από αυτό το φρικτό κατακλυσμό καλών πράξεων. Καλές οι κακές της ενδιαφέρει. Εσύ θα πληρωθείς μια φορά. Ένας λόγος είναι αυτός, κύριε, τι με ενδιαφέρει. Είναι πολύ δυσκολότερο να κάνεις το καλό παρά το κακό. Αλίμονο, κακόμοιρε κουμπέτα της ήταν γραπτό να πάθεις. Μπορείτε να μου πείτε, κυρία, τι θα απογίνω εγώ τώρα που η χάρη σας αποφάσισε να γίνει καλή, τρυφερή, ευαίσθητη? Άκουσε, κουμπέτα, είσαι ο πιο παλιός και πιστός μου συμβουλάκιος. Πάνε κιόλας 15 χρόνια που έχω την τιμή να είμαι συνεργάτης. Πες μου λοιπόν, κουμπέτα, καλέ μου φίλε, καλέ μου συνένωση, τι δεν άρχισες να νιώσεις την ανάγκη να αλλάξεις τρόπο ζωής? Μα την αλήθεια, όχι. Δεν νιώθω τέτοια ανάγκη. Δεν προτιμάς να σε βλογούν αντί να σε βλαστημάνε? Και εδώ που τα λέμε, έχουμε μαζέψει πολλές βλαστήμιες εμείς οι δυο. Δεν βαρέθηκες πια τα κρίματα, κουμπέτα? Τι ομολογώ ότι δεν τα βαρέθηκα και φοβάμαι ότι η υψηλότητά σας άρχισε να παίρνει το στραβό δρόμο. Εσείς πια κοντεύετε να γίνετε η καλοσία ή προσωποποιημένη. Δεν άρχισε να σε βαραίνουν οι ανώσεις πράξεις μας. Ό,τι κάνουμε είναι φρικτό, απέσιο, βουτυγμένο στο αίμα και το δηλητήριο. Δεν σε ενοχλεί αυτό? Όχι, καθόλου. Όταν περνώ στους δρόμους του Σπολέτο, ακούω καθαρά μερικούς από τον όχθο να μουρμουρίζουν. Νάτος, αυτός είναι ο Κουμπέτα. Κουμπέτα δηλητήριο, Κουμπέτα στυλέτο, Κουμπέτα αγχώνει. Γιατί πρέπει να ξέρετε πως έχουν στολίσει το όνομά μου με ένα σωρό φανταχτερά παρατσούκλια. Όλα και κάτι βρίσκουν να μου σούρουνε. Και αν δεν το λένε τα χείλη, το λένε τα μάτια τους. Όμως πιστέψτε με, δεν μου καίγεται καρφί. Τόσο πολύ έχω συνηθίσει στην κακή μου φήμη, όσο ένας στρατιώτης του Πάπα στο να βοηθάει στη λειτουργία. Μα δεν καταλαβαίνεις πως όλα αυτά τα μισθητά επίθετα που σε βαραίνουν και που με βαραίνουν και εμένα, θα μπορούσαν να ξυπνήσουν την περιφρόνηση και τον ίσως τη μόνη καρδιά που θα ήθελε να σε αγαπήσει. Μα δεν αγαπάς λοιπόν κανένα, κουμπέτα? Πολύ θα ήθελα να ξέρα εσείς ποιον αγαπάτε, κυρία. Έχεις δίκιο. Δεν σ' άνοιξα ποτέ την καρδιά μου, και ούτε θα σου μιλήσω ποτέ για τον πατέρα μου. Για τον άντρα μου, για τους εραστές. Τι άλλο μπορεί να αγαπά κανείς εκτός από αυτούς? Υπάρχει και κάτι άλλο, κουμπέτα. Α, το βρήκα. Αποφασίσετε να γίνετε ενάρετοι για να κερδίσετε τους ουρανούς. Κουμπέτα, κουμπέτα. Πιστεύω πως υπάρχει στην Ιταλία, σε αυτή την ολέθρια και εγκληματική Ιταλία, μια ευγενική και καθαρή καρδιά. Μια καρδιά πλημμυρισμένη από υψηλά, ανδρίκια και ενάρετα αισθήματα. Μια καρδιά αγγέλου, κρυμμένη κάτω από τη στολή κάποιου στρατιώτη, ας πούμε. Και λοιπόν, το μοναδικό μου όνειρο, το όνειρο μιας γυναίκας σαν και εμένα, μιας γυναίκας που τη βλαστήμησαν, τη μίσησαν, την περιφρόνησαν οι άνθρωποι που την καταράστηκαν οι ουρανοί, μιας γυναίκας άθλιας, μα και πανίσχυρης, καθώς είμαι εγώ, λέω πως το όνειρο μου είναι, έστω και λίγο πριν από το θάνατό μου, να βρω μια μικρή θεσούλα, λίγη τρυφερότητα, στοργή εκτίμηση σε αυτή την περήφανη και αγνή καρδιά. Μπορείς τώρα να καταλάβεις, κουμπέτα, γιατί βιάζομαι να εξαγοράσω το παρελθόν μου, να ξεπλύνω τη φήμη μου, να εξαλείψω κάθε βρωμερή κοιλίδα από πάνω μου. Βιάζομαι. Θέλω με τη μετάνοια να κάνω την Ιταλία να ξεχάσει όλες μου τις ατιμίες. Δεν είμαστε καλά. Για το Θεό, κυρία, με ποιον ερμηνεύτη κάνατε παρέα σήμερα? Μη γελάς. Είναι καιρός που έκανα αυτές τις σκέψεις, να δεν σου είπα τίποτα. Βλέπεις όταν σε έχει πια παρασύρει ο χήμαρος, όταν έχεις βουτήξει μέσα στο αίμα, δεν είναι εύκολο να σταματήσεις όταν θέλεις. Οι δυο άγγελοι πάλευαν μέσα μου, ο καλός με τον κακό. Θαρώ πως στο τέλος θα κερδίσει ο καλός. Α, και τι θα απογίνω εγώ? Τέλος πάντων, πάντως αρχίζω να μην σας καταλαβαίνω. Πριν από ένα μήνα η υψηλότητά σας αναγγέλει ότι φεύγει για το Σπολέτο. Αποχαιρετά τον αφέντη μας, τον Αλφόνσο Δέστε, τον σύζυγό σας, που είναι ερωτευμένος μαζί σας, σαν δε τριγώνει, και ζηλιάρει σαν δε δίγρυ, εγκαταλείπεται τη Φεράρα. Έρχεστε κρυφά στη Βενετία, σχεδόν χωρίς συνοδεία, με ένα ψεύτικο, ένα πολιτάνικο όνομα. Μου φορτώνεται και με ένα ψεύτικο
παλιόλικο και με διατάζετε να κάνετε τάχα πως δεν σας γνωρίζω. Και ξαφνικά με την ευκαιρία του καρναβαλιού και κρυμμένη κάτω από τη μάσκα σας αρχίζετε να τρέχετε σε γιορτές, μουσικές και παράτες. Και να που όλο αυτό το μασκάρεμα τελειώνει με ένα κήρυγμα. Αυτό είναι από τα λίγα. Μασκαρέψατε το όνομά σας, τα φορέματά σας. Πάτε τώρα να μασκαρέψετε και την ψυχή σας. Μα στην τιμή μου το παρατραβήξατε το καρναβάλι. Το παρατραβήξατε. Τι νόημα έχουν όλα αυτά. Το βλέπεις αυτό το παλικάρι? Ναι, και δεν το βλέπω για πρώτη φορά. Ξέρω ακόμα πως τρέχετε συνέχεια εξωπίσω του από τη μέρα που ήρθαμε στη Βενετία. Τι λες γι' αυτόν? Λέω πως είναι ένας νεαρός που κοιμάται καθιστός σε μια πολυθρόνα και που θα κοιμόταν όρθιος αν κάποιο την ηθική και ενάρετη συνομιλία μας. Δεν είναι όμορφος? Θα ήταν ομορφότερος αν δεν είχε τα μάτια του κλειστά. Πρόσωπο δίχως μάτια, κυρία, μοιάζει με παλάτι χωρίς παράθυρα. Αν ήξερες πόσο τον αγαπώ. Αυτό είναι η δουλειά του Ντον Αλφόνσο, του βασιλικού σας συζύγου. Δυστυχώς πρέπει να ειδοποιήσω την υψηλότητά σας, ότι χάνει τον καιρό της. Από ό,τι ξέρω, αυτός ο νεαρός είναι ερωτευμένος με κάποια φιαμέτα. Και η κοπέλα τον αγαπά? Μου λένε πως ναι. Τόσο το καλύτερο. Θέλω να το νιώθω στοιχισμένο. Να κάτι αλόκοτο που δεν ταιριάζει στη συνήθεια σας. Σας πίστευα πιο ζηλιάρα. Και ευγενικιά μορφή. Βρίσκω πως μοιάζει σε κάποιον. Δεν θέλω να μου πεις σε ποιο μοιάζει. Άφησε με μόνη. Σας αφήνω, κυρία. Μα όχι δά και μόνη. Αυτός. Αυτός είναι λοιπόν. Μπορώ επιτέλους να τον κοιτάζω δίχως να φοβάμαι. Όχι. Δεν τον είχα καν ονειρευτεί πιο όμορφο. Θεέ μου, μην αφήσεις να με μισήσει. Ξέρεις πως είναι ό,τι αγαπώ κάτω από τον ουρανό σου. Βεβαιωθώ για την επιστία της. Μου φτάνει αυτό που είδα. Δεν πρέπει να λείψω περισσότερο από τη Φεράρα. Αυτός ο νεαρός είναι εραστής της γυναίκας μου. Πώς τον λένε στην Κέλλα? Γενάρο, αρχοντά μου. Γενάρο τον Αλφόνσο Ντέστη. Είναι ένα γενναίο παλικάρι, χωρίς πατέρα και μητέρα. Κανείς δεν ξέρει από πού κρατάει η σκούφια του. Υπηρετεί στη δημοκρατία της Βενετίας. Βρες κανέναν τρόπο να έρθει στη Φεράρα. Μα θα έρθει από μόνος του, αφέντη. Ο νεαρός έρχεται αυτές τις μέρες στη Φεράρα μαζί με την αποστολή των γερουσιαστών, Κιόπολο και Γκριμάνη. Εντάξει λοιπόν, πληροφορίες μου ήταν σωστές. Μπορούμε να πηγαίνουμε τώρα. Ω Θεέ μου, χαρίζεται τόση ευτυχία, όση δυστυχία γνώρισα εγώ. Δεν με βλέπει κανείς. Μπορώ να τον φιλήσω απαλά στο μέτωπο. Ένα φιλί. Μια γυναίκα. Στην ποινή μου, κυρία. Αν ήσασταν βασίλισσα και εγώ ποιητής, θα έλεγα πως ζούσα με την περιπέτεια του Αλέν Σαρτιέ, του Γάλλου στιχουργού. Όμως δεν ξέρω ποια είστε. Εγώ είμαι ένας απλός στρατιώτης. Αφήστε με, Γενάρο. Ποτέ, κυρία. Μάτιο! Να, κάποιος έρχεται. Ελάτε. Μάθιο, τι τρέχει? Έχω να σου μιλήσω. Δεν θα το πιστέψεις αν σου πω ποιον είδα εδώ. Τη φοβερή γυναίκα που λέγαμε πρωτήτερα. Είσαι βέβαιος γι' αυτό? Όσο βέβαιος είμαι πως βρισκόμαστε στο παλάτι Μπαρμπαρίγκο και όχι στη Λάμπια. Αυτή που χαριανδίζονταν με τον Τζενάρο? Ναι. Πρέπει να τραβήξει τον αδελφό μου από τα δίχτυα της Αράχνης. Πάμε να το πούμε και στους άλλους. Ελάτε από εδώ, δείτε την απόμερη γωνιά, τη φωτισμένη από τους πυρσούς. Η βερόντα είναι ήρεμη. Μπορώ να βγάλω τη μάσκα μου. Θέλω να δείτε το πρόσωπό μου, Γενάρο. Είσαστε πολύ όμορφοι. Κοίταξε με καλά, Γενάρο, και πες μου πως δεν σε φοβίζω. Εσείς να με φοβήσετε, κυρία. Και γιατί? Ίσα-ίσα που νιώθω κάτι στο βάθος της καρδιάς μου να με τραβάει κοντά σας. Πιστεύεις λοιπόν πως θα μπορούσες να μ' αγαπήσεις, Γενάρο? Γιατί όχι. Ωστόσο, κυρία, είμαι ειλικρινής. Πάντοτε θα υπάρχει μια γυναίκα που θα αγαπώ περισσότερο από εσάς.
ξέρω. Η μικρή Φιανέτα. Όχι. Τότε πια. Η μητέρα μου. Μητέρα σου. Η μητέρα σου. Ω, Τζενάρο μου. Αγαπάς πολύ τη μητέρα σου, δεν είναι έτσι? Όμως δεν τη γνωρίζω. Να κάτι που θα σας φανεί παράξενο, ε. Κι εγώ δεν ξέρω γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να εμπιστευτώ σε εσάς. Θα σας πω ένα μυστικό που δεν το είπα ως τώρα σε κανένα. Ούτε και σε αυτόν ακόμα τον σύντροφό μου, τον Μάφιο Ορσίνη. Είναι παράξενο να λέει κανείς το μυστικό του σε αγνώστους. Όμως εσάς, εσάς δεν μου φαίνεται πως σας βλέπω για πρώτη φορά. Είμαι ένας στρατιώτης που δεν ξέρει ποια είναι η οικογένειά του. Μ' ανέφερε ένας ψαράς της Καλαβρίας και πίστευα πως ήμουν γιος του. Την ημέρα που έγινα 16 χρονών, ο ψαράς μου εξομολογήθηκε πως δεν ήταν πατέρας μου. Ύστερα από κάμποσο καιρό, ήρθε ένας σιδερόφραχτος άρχοντας και μέχρι σε υπότι. Ξανάφυγε δίχως να σηκώσει το προσωπείο του κράτους. Σε λίγο ήρθε πάλι ένας άνθρωπος, ντυμένος στα μαύρα και μου έφερε ένα γράμμα. Το άνοιξε. Ήταν από τη μητέρα μου. Τη μητέρα μου που δεν την γνώρισε. Τη μητέρα μου που την ονειρευόμουν καλή, γλυκιά, τρυφερή, όμορφη, σαν και εσάς. Τη μητέρα μου που τη λάτρευα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Από αυτό το γράμμα έμαθα, δίχως βέβαια να μου αναφέρει κανένα όνομα, πως ήμουν από αρχοντική γενιά και πως η μητέρα μου ήταν δυστυχισμένη. Φτωχή μου μητέρα. Καλέ μου, Τζενάρο. Από εκείνη την ώρα άρχισα να κυνηγώ περιπέτειες. Αφού ήμουν κάτι από τη γέννησή μου, θέλησα να γίνω κάτι και από το σπαθί μου. Διάσκησα ολάκερη την Ιταλία. Όμως την πρώτη μέρα κάθε μήνα, σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκομαι, έρχεται πάντοτε ο ίδιος ταχυδρόμος. Μου δίνει ένα γράμμα από τη μητέρα μου, παίρνει το δικό μου και φεύγει. Δεν μου λέει τίποτα. Δεν του λέω τίποτα. Δεν μπορεί να μ' ακούσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι κοφάλαβος. Έτσι λοιπόν δεν ξέρεις τίποτα για την οικογένειά σου. Το μόνο που ξέρω είναι πως έχω μια μητέρα που είναι πολύ δυστυχισμένη. Και ότι θα έδινα και τη ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο για να τη δω έστω και να κλαίει. Και τη ζωή μου στον άλλο κόσμο για να τη δω να χαμογελά. Τι τα κάνεις αυτά τα γράμματα? Τα έχω όλα εδώ, πάνω στην καρδιά μου. Το στήθος του πολεμιστή είναι πάντα σε κίνδυνο και ο εχθρός παραστέκει σε κάθε μας βήμα. Τα γράμματα μιας μητέρας είναι η καλύτερη ασπίδα. Τι ευγενική ψυχή. Θέλετε να δείτε το χαρακτήρα της? Να ένα από αυτά τα γράμματα. Διαβάστε τα. Τζενάρο μου, μη ζητήσεις να με γνωρίσεις πριν από την ημέρα που το σωρίσω εγώ. Είναι ένα πλάσμα αξιολύπητο, τριγυρισμένο από συγγενείς προστάτης δίχως έλεος, που θα σε σκότωναν καθώς σε σκότωσαν και τον πατέρα σου. Το μυστικό της γέννησής σου, παιδί μου, θέλω να είναι η μόνη που το κατέχω. Αν ήξερες πόσο συγκινητικό και πόσο μεγάλο είναι, δεν θα μπορούσες να το κρατήσεις μυστικό. Τα νιάτα είναι ορμητικά. Εσύ δεν ξέρεις τους κινδύνους που σε ζώνουν καθώς τους ξέρω εγώ. Ίσως να θέλεις να τους αντιμετωπίσεις με την αψήφιστη τόλμη που χαρακτηρίζει τα νιάτα. Ίσως να μιλούσες ή να θέλεις να μαντέψουν και δεν θα ζούσες περισσότερο από δύο μέρες. Να σου φτάνει που ξέρεις ότι έχεις μια μητέρα που σε λατρεύει και που προστατεύει μέρα και νύχτα τη ζωή σου. Ζενάρο, παιδί μου, είσαι ό,τι αγαπώ πάνω σε τούτη τη γη. Η καρδιά μου λιώνει όταν σε συλλογίζω. Πόσο τρυφερά το διαβάζετε. Θα έλεγε κανείς πως δεν διαβάζετε με όπως μιλάτε. Κλαίτε. Είστε καλή, κυρία, και σας αγαπώ που κλαίτε για αυτά που μου γράφει η μητέρα μου. Ναι, καθώς βλέπετε υπάρχουν πολλά κρύματα γύρω από την κούνια μου. Φτωχή μου, μητέρα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν παρασύρουμε από τον έρωτα. Γιατί δεν έχω παρά μόνο μια σκέψη μέσα στην καρδιά μου. Το να λυτρώσω τη μητέρα μου. Να την υπηρετήσω. Να την παρηγορήσω. Τι ευτυχία. Ύστερα θα σκεφτώ τον έρωτα. Ό,τι κάνω, το κάνω για να είμαι αντάξιος της μητέρας μου. Υπάρχουν πολλοί τυχοδιώκτες που δεν είναι ευσυνείδητοι. Και που θα χτυπιώνουν με την ίδια προθυμία για τον Σατανά και τον Αρχάγγελο. Εγώ υπηρετώ μονάχα τίμιους σκοπούς. Θέλω να μπορέσω μια μέρα να πηθώσω στα πόδια της μητέρας με ένα σπαθί αμόλυντο και τιμημένο, σαν του αυτοκράτορα. Να ένα παράδειγμα. Μου πρότειναν μια μεγάλη θέση στην υπηρεσία αυτής της κολασμένης, αυτής της ανελέητης, της λουκριτίας Βοργία. Φυσικά αρνήθηκα. Δεν άρω, δείξε έλεος για τους αμαρτωλούς. Δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στην καρδιά τους. Δεν έχω έλεος για όποιον δεν έχει έλεος. Όμως ας τα αφήσουμε αυτά, κυρία.
Και τώρα που σας είπα ποιος είμαι, κάντε και εσείς το ίδιο και πείτε μου ποια είστε. Μια γυναίκα που σας αγαπά, Γενάρο. Μα το όνομά σας. Μην ρωτάτε άλλο. Πολύ καλά, κυρία. Όμως φορέστε γρήγορα τη μάσκα σας. Έρχεται η συντροφιά μου. Γενάρο, θέλεις να μάθεις ποια είναι η κυρία που της μιλάει για έρωτα? Ωραία. Είστε φίλοι μου. Όμως ορκίζουμε στο Θεό πως αυτός που θα αγγίξει τη μάσκα της κυρίας θα είναι ένας χαμένος άνθρωπος. Η μάσκα μιας γυναίκας είναι το ίδιο ιερή όπως και το πρόσωπο ενός άντρα. Πρέπει όμως πρώτα η γυναίκα αυτή να είναι γυναίκα, Τζενάρο. Μη θέλεις πως θέλουμε να την προσβάλλουμε. Απλώς θα της πούμε τα ονόματά μας. Κυρία, είμαι ο Μάφιο Ορσίνη, αδελφός του Δούκα της Γραβίνα, που οι μπράβοι σας στραγγάλισαν μια νύχτα στο κρεβάτι. Κυρία, με λένε Ζέπο Λιβερέτο. Και είμαι ανιψιός του Λιβερέτο Βιτέλη, που διατάξατε να μαχαιρωθεί στα υπόγεια του Βατικανού. Κυρία, είμαι ο Ασκάνιο Πετρούτσι, ξάδελφος του Παντόλφο Πετρούτσι του Αφέντη της Σιένα, που τον δολοφονήσατε για να του κλέψετε με περισσότερη άνεση την πόλη του. Κυρία, ονομάζομαι Ελοφέρνο Βιτελόζο. Είμαι ανιψιός του Ιάγοντα Πιάνη, που τον δηλητηριάσατε σε κάποια γιορτή αφού του κλέψατε τον όμορφο αρχοντικό του πύργο στο Πιοντίνο. Κυρία, θανατώσατε στο ικρίωμα τον Ντόν Φραγκίσκο Γκαζέλα, θείο από μητέρα του Ντόν Αλφόνσο Νταραγκόν, τρίτου σας άντρα, που βάλατε και σκότωσαν με πέλεκι στο κεφαλόσκαλο του Αγίου Πέτρου. Είμαι ο Ντόν Απόστολο Γκαζέλα, ξάδερφος του ενός και γιος του άλλου. Ω Θεέ μου. Και είναι αυτή η γυναίκα. Και τώρα, κυρία, που μάθατε τα ονόματά μας, θέλετε να σας πούμε και το δικό σας? Όχι, όχι, ένα κύριε. Όχι μπροστά σε εκείνον! Τότε σας βγάζω εγώ τη μάσκα σας, κυρία, για να δούμε αν μπορείτε ακόμα να κοκκινήσετε. Τζενάρο, αυτή η γυναίκα που της μιλούσες για έρωτα είναι δηλητηριάστρια και μιχαλίδα. Εμμομίχτρα με τα δυο της αδέρφια που αλληλοσκοτώθηκαν για τον έρωτά της. Εμμομίχτρα με τον πατέρα της που είναι πάπας. Και με τα παιδιά της ακόμα θα ήταν αιμομίχτρα. Αν είχε. Όμως ο Θεός αρνιέται αυτό το δώρο σε τέτοια θέρατα. Φτάνει! Φτάνει! Ζενάρο, θέλεις να μάθεις το όνομά της? Χάρη, κύριε! Χάρη! Θέλεις να μάθεις το όνομά της? Μην της ακούς! Είναι η Λουκριτσία Βοργία! Ζενάρο! Μακριά μου! Μάλιστα, κυρία. Πεθάνε και οι πέντε εκεί. Και οι πέντε. Με πρόσβαλαν άσχημα, κουμπέτα. Δεν ήμουν μπροστά. Ήταν χωρίς τέλειος. Σας είπαν έτσι δυνατά το όνομά σας? Δεν μου το είπαν, κουμπέτα. Μου το έφτιασαν κατάμουτρα. Στη μέση του χορού. Μπροστά σε Γενάρο. Είναι πολύ απερισκέπτο που άφησαν τη Βενετία για να έρθουν στη Φεράρα. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς, αφού τη διάλεξε η Γερουσία. Είναι με την αποστολή που έφτασε την περασμένη εβδομάδα. Τώρα με μισή και με περιφρονή. Και αυτό από δικό του φταίξιμο. Αγκουμπέτα, θα τους εκδικηθώ. Η ώρα η καλή, αυτές είναι κουβέντες. Δόξα σοι ο Θεός που διαλύθηκαν οι φαντασιοπληξίες σας για καλοσύνες και κάτι τέτοια. Έτσι νιώθω κι εγώ πιο άνετα, όταν η υψηλότητα σας είναι αληθινή, όπως τώρα. Βλέπετε, κυρία, μια λίμνη είναι το αντίθετο από ένα νησί. Ένας πύργος είναι το αντίθετο από ένα πηγάδι. Ένα υδραγωγείο το αντίθετο από μια γέφυρα. Και εγώ έχω την τιμή να είμαι ακριβώς το αντίθετο της αρετής. Ο Τζενάρο είναι μαζί τους. Πρόσεξε, μην πάθει τίποτα κακό. Θα ήταν φοβερό αν γινόμασταν εμείς οι δυο καλοί. Πρόσεξε, μην γίνει κανένα κακό στο Τζενάρο. Μείνετε ήσυχοι. Κι όμως, θα ήθελα τόσο πολύ να τον ξανάβλεπα. Μέγας είσαι, κύριε. Η υψηλότητα σας τον βλέπει κάθε μέρα. Κερδίσατε τον υπηρέτη του που τον βόλεψε σε αυτό εκεί το σπιτάκι. Απέναντι από τη βεράντα σας. Και από τις γρίλες μπορείτε κάθε μέρα να τον βλέπετε να μπαινοβγαίνει. Σου λέω πως θέλω να του μιλήσω, κουμπέτα. Τίποτα, το πιο απλό. Στείλτε τον έμπιστό σας στον Αστόλφο να τον καλέσει για την τάδε ώρα. Θα το κάνω, κουμπέτα.
Όμως θα θελήσει να έρθει. Έφυγεται, κύριε. Όπου να είναι θα περάσει από εδώ με τους άμυαλους φίλους του. Σε νομίζουν πάντα για τον κόμι Ζεμπελβεάρα. Με πιστεύουν Σπανιόλο από την κορφή ως τα νύχια. Είναι ο καλύτερος τους φίλος. Τους δανείζομαι χρήματα. Χρήματα? Και γιατί? Διάβολε, για να τα έχω. Άλλωστε δεν υπάρχει τίποτα πιο σπανιόλικο από το να έχει κανείς το ύφος φουκαρά και να τραβάει τον διάβολο από την ουρά. Ο Θεού, φύλαξε τον Τζενάρο. Από κυρία, σκέφτηκα κάτι πολύ νόστιμο. Να τα ακούσω. Θα πρέπει η ουρά του διαβόλου να είναι πολύ γερά κολλημένη στη ραχοκοκαλιά και βιδωμένη με έναν τρόπο πολύ στερεό, αφού αντέχει στο τραβοκόπημα που τις κάνουν οι άνθρωποι. Όλα σου φαίνονται αστεία, Γκουμπέτα. Είναι κι αυτός ένας τρόπος, κυρία. Νομίζω έρχονται. Να έχεις στο νου σου αυτά που σου είπα. Ποιος να είναι αυτός ο Τζενάρο και τι διάβολο θέλει να τον κάνει? Δεν τα ξέρω όλα τις τα μυστικά. Όμως αυτό εδώ τσιμπάει την περιεργία μου. Μα την πίστη μου σε τούτη την ιστορία δεν μου δείξε και μεγάλη εμπιστοσύνη. Ας μη φαντάζετε λοιπόν ότι θα πάρω κατάκαρδα τις συμβουλές της. Ας βάλει όσες πονηρίες ξέρει για να καταφέρει τον Τζενάρο. Άλλη λόξα πάλι αυτή. Να αγαπάει έναν άντρα, ποιος? Η κόρη του Ροντερίγκο Βοργία και της Βενόζα. Μια γυναίκα που έχει στις φλέβες της ανακατωμένο το αίμα μιας Μιχαλίδας και ενός Πάπου. Η κυρία Λουκριτία έγινε πλατωνική. Τίποτα πια δεν πρόκειται να μου φανεί παράξενο. Ούτε κι αν ακόμα μου πούν ότι ο Πάπας Αλέξανδρος ο Έκτος πιστεύει στο Θεό. Μπαμπά, η νεαρή, η τρελή νεαρή του καρναβαλιού της Βενετίας. Ωραία έμπνευση είχαν στα αλήθεια να αφήσουν μια υγιή ουδέτερη και ελεύθερη για να έρθουν στη Φεράρα, αφού προσβάλανε θανάσιμα τη δίκησά της. Εγώ στη θέση τους θα απόφευγα να γίνω μέλος της Βενετσιάνικης Αποστολής. Όμως έτσι είναι φτιασμένοι οι νέοι. Το στόμα του λύκου γεύεται με μεγαλύτερη γλύκα αυτούς που χώνονται μέσα θεληματικά. Να μην με δουν, πρέπει να μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ νομίζω πως θα έπρεπε να αποφεύγαμε να έρθουμε στη Φεράρα τη στιγμή που πληγώσαμε την Τόνα Λουκριτία Βοργία. Τι μπορούσαμε να κάνουμε? Είμαστε απεσταλμένοι της Γερουσίας. Εκείνη μας διέταξε. Υπάρχει τρόπος να ανοιχτεί κανείς τις διαταγές της? Μια φορά που μας διάλεξαν έπρεπε να έρθουμε. Πάντως έχετε δίκιο, Μάθιο. Η Λουκριτία Βοργία είναι ένας φοβερός εχθρός. Και μην ξεχνάμε πως είναι η αρχόντισσα της Φεράρα. Τι μπορεί να μας κάνει, Απόστολο? Δεν είμαστε σταλμένοι από τη δημοκρατία της Βενετίας. Και μια τρίχα από το κεφάλι μας αν πειράξουν θα είναι σαν να κηρύξουν τον πόλεμο στο δόγιο. Και δεν νομίζω πως η Φεράρα θα ήθελε να χτυπηθεί με τη Βενετία. Ω μητέρα, μητέρα. Ας μπορούσε κάποιος να μου πει τι πρέπει να κάνω για την φτωχή μου, μητέρα. Ναι, Ζέφο, δεν θα μας πειράξουν τα νερά. Έννοια σου όμως και μπορούν να σε ξαπλώσουν μια χαρά μέσα στον τάφο σου δίχως να αγγίξουν ούτε τρίχα από το κεφάλι σου. Υπάρχουν δηλητήρια που κάνουν τη δουλειά των Βοργία χωρίς φασαρία και χωρίς θόρυβο. Αυτά δουλεύουν καλύτερα από τον Μπέλετ και το μαχαίρι. Θυμόσαστε πως θα κατάφερε ο Αλέξανδρος ο Έκτος να εξαφανίσει τον Σουλτάνο Σελήνη, τον αδελφό, την Πεγιαζή. Και πόσους ακόμα? Η ιστορία του Σουλτάνου είναι αρκετά περίεργη, δίχως να είναι από τις πιο φοβερές. Ο Ανατολίτης ήρθε στη Ρώμη άρρωστος. Κουνούσε το στομάχι του από την Πολυφαγία. Μα ο Πάπας μας τον έπεισε ότι ο Κάρολος της Γαλλίας τον δηλητηρίασε κάποια μέρα που έφαγαν μαζί. Ο Σελήνη το πίστεψε. Δέχτηκε από τα όμορφα χέρια της Λουκριτίας Βοργία ένα δίθεν αντίδοτο και μέσα σε δύο ώρες ο Σουλτάνος δεν υπήρχε πια. Ναι, οι Βοργία έχουν δηλητήρια που σκοτώνουν σε μία μέρα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, ανάλογα με τα γούστα τους. Είναι απέσια δηλητήρια που δείχνουν το κρασί ομορφότερο και κάνουν τις ποτήλες να διάζουν με πιότερο κέφι. Εκεί που νομίζεις πως είσαι μόνο μεθυσμένος, είσαι νεκρός. Ένας άνθρωπος πέφτει ξαφνικά στο δρόμο. Το δέρμα του ρηχιώνει. Τα μάτια του βουλιάζουν. Τα μαλλιά του ασπρίζουν. Τα δόντια τους πάνε στο δάγκωμα του ψωμιού λες και είναι γυάλινα. Δεν περπατά πια. Σέρνεται. Δεν αναπνέει. Αγκομαχά. Δεν γελάει πια. Δεν κοιμάται. Τουρτουρίζει μέσα στην κάψα του πιο καλοκαιριάτικου ζεστού ήλιου. Αγωνιάζει λίγο και πεθαίνει. Τότε θυμούνται όλοι ότι πριν από 6 μήνες ή πριν ένα χρόνο κάποιες Βοργίες του δώσαν αξία να ποτήρι με κρασί. Είναι φοβερό. Διηγούνται πράγματα πολύ παράξενα για αυτά τα δείπνα των Βοργία. Δείπνα. Με λένε καλύτερα χαλίνω τις ακολασίες που τους δροσίζει το δηλητήριο.
Αδέλφια, ρίξτε μια ματιά να δείτε πόσο έρημα είναι όλα γύρω μας. Ο λαός δεν διψοκινδυνεύει σαν και εμάς να πλησιάσει το τουρκικό παλάτι. Τυχώς που η ακρόαση στο Δούκα έγινε χτες. Και σχεδόν έχουμε τελειώσει. Μαζί με την ακολουθία μας ήρθαν και 50 καβαλάριδες. Ποιος θα προσέξει αν λείπουμε εμείς. Νομίζω πως ήσυχα ήσυχα μπορούμε να τους κάσουμε από τη Φεράρα. Και σήμερα μάλιστα. Κύριε, και αύριο μέρα είναι. Σήμερα το βράδυ είμαι καλεσμένος για τραπέζι στην πριγκίπισσα Νεγκρόνη, με την οποία είμαι τρελά ερωτευμένος. Και δεν θέλω να φανώ στα μάτια της σαν άνθρωπος που το σκάει μπροστά στην ομορφότερη γυναίκα της Φεράρα. Είσαι καλεσμένος απόψε στην πριγκίπισσα Νεγκρόνη. Ναι, και εγώ το ίδιο. Κι εγώ είμαι καλεσμένος, κύριε. Μπα να και ο κύριος Ντεμπελβεράνα. Λοιπόν, θα πάμε όλοι μαζί. Έχει να γίνει γλέντι τρελό. Καλή σας μέρα, κύριε Ντεμπελβεράνα. Ο Θεός να σας χαρίζει χρόνια πολλά, άρχοντατε. Θα με νομίσετε και πάλι φοβητιά, Ριζέπο. Λοιπόν, πιστέψτε με. Θα ήταν καλύτερα να μην πηγαίναμε σε αυτό το γλέντι. Το παλάτι της Νεγκρόνη συγκοινωνεί με το παλάτι των Βοργία. Και αν δεν δίνω μεγάλη πίστη στα φιλικά περσίματα του κύριου Ντεμπελβεράνα. Είστε τρελός, Μάφιο. Η Νεγκρόνη είναι μια χαριτωμένη γυναίκα και σας λέω πως είμαι ερωτευμένος μαζί της. Όσο για τον Ντεμπελβεράνα είναι αγαθός άνθρωπος. Πήρα πληροφορίες και για αυτόν και για τους δικούς. Ο πατέρας μου ήταν μαζί με το δικό του στην πολιορκία της Γρανάδας το 1490. Αυτό δεν μας λέει ότι αυτός είναι ο γιος του πατέρα που ήταν με τον πατέρα σας. Είστε ελεύθερος, Μάφιο, να μην έρθετε. Πάρτον, αφού θα πάτε εσείς. Ζήτω του Δία! Και εσύ, Τζενάρο! Τζενάρο! Κοιτάξτε, ονειρεύεται. Και εσύ είναι μέρα μεσημέρι. Εσύ, Τζενάρο, δεν θα μας κάνει συντροφιά. Ή μήπως δεν σε κάλεσε Νεγκρόνη. Όχι, η πριγκιπέσσα θα με βρει και πολύ μέτριο, πατρίδα. τότε, αδελφέ μου, θα βρει την ευκαιρία να πα σε κανένα ερωτικό ραντεβού, ε. Απροπό, για διηγήσουμε μερικά από αυτά που σου λέγει εκείνο το βράδυ η Λουκριτία. Είναι τρελή για σένα. Βλέπει, το καρναβάλι ήταν μια ωραία ευκαιρία για αυτήν. Οι γυναίκε μα καρεύουν τον εαυτό του για να σβήσουν πιο άφοβα την ψυχή του. Κρυμμένο πρόσωπο, γυμνή καρδιά. Παρακαλώ, ας αλλάξουμε συζήτηση. Α, Τζενάρο, Τζενάρο, ήρθε και στρονιάστηκε. Πάτσα στο μπαλκόνι τη. Να κάτι επικίνδυνο, φίλε μου. Λένε πως ο Δούκας της Φεράρας ζηλεύει προμερά τη γυναίκα του. Λοιπόν, Τζενάρο, για πες μας, πώς πάει το ρομάντο σου με τη Λουκριτία Βοργία. Κύριε, αν εξακολουθήσετε να μου μιλάτε για αυτή τη φοβερή γυναίκα, σας βεβαιώνω πως θα λάμψουν τα σπαθιά στον ήλιο. Σε πειράζουμε, Τζενάρο, αν και δεν μπορώ να πω, είναι ωραία γυναίκα. Ναι, όμως υπάρχει κάτι πένθυμο στην ομορφιά της. Μοιάζει σαν χρυσό δουκάτο με την εικόνα του Σατανά. Ο καταραμένη να είναι αυτή η Λουκριτία Βοργία. Λέτε να μ' αγαπάει αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, τόσο το καλύτερο. Αυτή θα είναι η τιμωρία της. Η προξενή φρίκη. Ναι, η προξενή φρίκη. Βλέπεις, Μάθιο, έτσι γίνεται πάντοτε. Δεν μπορεί κανείς να είναι αδιάφορος με τη γυναίκα που τον αγαπά. Ή θα την αγαπάει, θα την μισεί. Και πώς να την αγαπήσει κανείς αυτή. Όσο πιο πολύ σε κυνηγάει η αγάπη μιας τέτοιας γυναίκας, τόσο πιο πολύ την μισείς. Αυτή εδώ με ενοχλεί μου, πλακώνει τα στήθια. Γιατί να λάχει σε μένα ο έρωτας της Λουκριτίας Βοργία. Δεν είναι ντροπή και συφορά ένα τέτοιο πράγμα. Από εκείνη τη νύχτα που μου είπατε το όνομά της με έναν τρόπο τόσο συντεραχτικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο η σκέψη για αυτή την κακούργα γυναίκα μου είναι μαρτυρική. Άλλες φορές έβλεπα τη Λουκριτία Βοργία από μακριά, ανάμεσα από χίλια πέπλα, σαν ένα απέσιο φάντασμα όρθιο απάνω από ολόκληρη την Ιταλία. Σαν το φάντασμα του σύμπαντος. Τώρα αυτό το φάντασμα είναι δικό μου. Έρχεται και κάθεται στο προσκεφάλι μου. Μ' αγαπά αυτό το φάντασμα, θέλει να πλαγιάσει στο κρεβάτι. Μα τη μητέρα μου είναι φοβερό. Μαφιό. Η Λουκριτία σκότωσε τον αδερφό σου. Καλά λοιπόν. Θα πάρω θέση δίπλα σου να εκδικηθούμε συντροφιά το θάνατό του. Αυτό είναι το ανώσιο παλάτι της. Παλάτι της μυθίας και της προδοσίας. Παλάτι του εγκλήματος. Παλάτι της αιμομηξίας. Παλάτι κάθε αμαρτίας. Το παλάτι της Λουκριτίας Βοργία. Ω το σημάδι της προστιχιάς που δεν μπορώ να της κολλήσω στο μέτωπο. Θα το βάλω στην όψη του σπιτιού της. Τι κάνεις, Τζενάρο? Δεν βλέπεις, Μάθιο? Καρφαλώνω στο μπαλκόνι. Βγάζω από το όνομα Βοργία που είναι σκαλισμένο στο θηρεό το πρώτο γράμμα. Έτσι πάνω από την πόρτα τώρα γράφει όργια. Τι διάβολο σου είστε! Τζενάρο, πρέπει να ξέρεις πως ένα γράμμα λιγότερο στο όνομα της Δόνα Λουκριτία ισοδυναμεί με ένα κεφάλι λιγότερο στους ώμους σου. Να ένα αστείο κάπως τραγικό, μα την αλήθεια, κύριε Τζενάρο, που θα αναστατώσει αύριο ολόκληρη την πόλη. Αν ζητήσουν τον έρωτο θα παρουσιαστώ. Θα το θέλα, μα το Θεό. Αυτό θα φέρει σε δύσκολη θέση την κυρία Λουκριτία. Κύριε, βλέπω κάτι φάτσες που δεν μ' αρέσουν καθόλου και που μας κοιτάνε με μεγάλη περιέργεια. Νομίζω πως καλά θα κάνουμε να χωριστούμε. Μην κάνεις άλλες τρέλες, αδελφέ Τζενάρο. Είναι ήσυχος, Μάθιο. Το χέρι σου. Κύριε, δεν θα έρθω μαζί σας. Σας αφήνω.
Εγώ βλέπετε είχα την τύχη να μένω εδώ κατάφατα στο δυτικό παλάτι των Οργείων. Γεια σου, Τζενάρο. Γεια σου, αδελφέ μου. Καλή μετάμωση αύριο. Και εσείς απόψε καλό γλέντι. Σας μεταδώσαμε το πρώτο μέρος από το δράμα Λουκριτία Βοργία του Βίκτορα Σουγκό. Την συνέχεια και το τέλος του έργου θα την ακούσετε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Δεν είναι μόνο αυτό. Πριν μεταδοθεί το δεύτερο μέρος από τη Λουκριτία Βοργία του Βίκτορα Σουγκό, ακούστε μια σύντομη περίληψη του πρώτου μέρους. Ο Βίκτορα Σουγκό, ο Γάλλος γίγας του πνεύματος, ήταν πολύ φυσικό να διαλέξει τη Λουκριτία Βοργία για ηρωίδα ενός έργου του. Η Λουκριτία διαδραμάτισε έναν σημαντικό ρόλο σε μια εντελώς ξέχωρη ιστορική εποχή. Το πορτρέτο της Λουκριτίας που μας δίνει ο Ουγκό είναι βασισμένο μάλλον στην παράδοση παρά στην ιστορική ακρίβεια. Έτσι η μορφή της Λουκριτίας παραμένει το ίδιο θαμπί. Ήταν ή όχι μια γυναίκα ακόλαστη. Ήταν ή όχι ένοχος για όσα της καταμαρτυρούν οι διάφοροι κατά καιρούς χρονικογράφοι. Μεταγενέστερες συγγραφείς, μεταξύ των οποίων και ο Γρηγορόδιος, προσπάθησαν να απαλλάξουν την Λουκριτία από την κατηγορία της διαπράξεως εγκλημάτων. Δέχονται ότι έζησε μια σκανδαλώδη ερωτική ζωή, αλλά δεν δέχονται ότι υπήρξε εγκληματίας. Πλάι στη Λουκριτία Βοργία, την ηρωίδα του έργου του Ουγκό, στέκει ο Τζενάρο. Είναι ένας στρατιώτης που δεν έχει οικογένεια. Τον μεγάλωσε κάποιος ψαράς της Καλαβρίας και ο Τζενάρο είχε πιστέψει πως ήταν γιος του. Αλλά όταν έγινε 16 ετών, ο αγαθός ψαράς του εξομολογήθηκε πως δεν ήταν πατέρας του. Και ύστερα από λίγο καιρό, κάποιος άρχοντας, ντυμένος στην πανοπλία του, ήρθε και τον έχρισε υπότι. Έφυγε βιαστικά όπως βιαστικά ήρθε. Και ο Τζενάρο δεν είδε το πρόσωπό του. Ο άρχοντας κράτησε απόλυτη μυστικότητα γύρω από ό,τι αφορούσε το άτομό του. Πριν καλά-καλά συνέλθει ο Τζενάρο από την τιμή που του έγινε να χρηστεί υπότης, ένας άλλος άνθρωπος, ντυμένος στα μαύρα, του φέρνει ένα γράμμα. Ήταν από τη μητέρα του. Από εκείνη που τον έφερε στο φως της ζωής και που ποτέ δεν τη γνώρισε. Όμως ο Τζενάρο είχε πλάσει τη μορφή της όπως την ήθελε. Στα όνειρά του την έβλεπε γλυκιά, τρυφερή. Και τη λάτρεψε με όλη τη δύναμη της ψυχής του που ήταν διψασμένη για μητρική στοργή. Ο Τζενάρο δεν νοιάστηκε τόσο για την αποκάλυψη που του έγινε με το γράμμα, ότι δηλαδή ήταν από αρχοντική γενιά. Εκείνο που τον συνεκλώνησε ήταν ότι του έγραφε η μητέρα του, η λατρευτή μορφή των ονείρων του. Από εκείνη τη στιγμή, ο Τζενάρο άρχισε το κυνήγι της περιπέτειας. Μέσα του γεννήθηκε ο πόθος να φανεί αντάξιος της καταγωγής του. Και ποιος ξέρει, ίσως κυνηγώντας την περιπέτεια, κάποτε να συναντούσε και τη μητέρα του. Ένιωθε πως και εκείνη τον αγαπούσε. Ναι, η μητέρα του, η άγνωστη μητέρα του, του έστελνε συνεχώς γράμματα. Θα λέγε κανένας πως γνώριζε κάθε μετακίνησή του, γιατί οπουδήποτε και αν πήγαινε ο Τζενάρο, ο ίδιος πάντα ταχυδρόμος του έφερνε το γράμμα της μητέρας. Ο Τζενάρο θα μπορούσε να αρπάξει τούτο τον ταχυδρόμο στα στιβαρά του χέρια και να τον υποχρεώσει να μιλήσει, να του πει ποια είναι η μυστηριώδης μητέρα του. Όμως θα ήταν μάταιο, γιατί ο παράξενος ταχυδρόμος ήταν κοφάλαλος. Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και απασχολούν τον Τζενάρο, μια πεντάμορφη αρχόντισσα πανίσχυρη δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον για τον στρατιώτη τούτο. Τον παρακολουθεί συστηματικά. Η πεντάμορφη αρχόντισσα δεν είναι άλλη από τη Λουκριτία. Από τότε που έφτασε στη Βενετία, η προσοχή της και τα μάτια της είναι καρφωμένα στον Τζενάρο. Σε κάποιο χωρό μεταμφιασμένων, στον οποίο βρίσκεται και ο Τζενάρο, ο Γκουμπέτα, ο μυστικοσύμβουλος της Λουκριτίας, την πληροφορεί ότι ο νεαρός είναι ερωτευμένος με μια κοπέλα της ηλικίας του. Η Λουκριτία ανασηκώνει αδιάφορα τους ώμους. Αποκρίνεται πως χαίρεται, γιατί ό,τι επιθυμεί είναι ο Τζενάρο να είναι ευτυχισμένος. Ο Γκουμπέτα τα χάνει. Ξαφνιάζεται από αυτό το φέρσιμο της κυράς του. Ο Τζενάρο είναι ωραίο παλικάρι
και η Λουκριτία έχει αδυναμία στους όμορφους άντρες. Μα η συμπεριφορά της κόρης του Γοργία στην περίπτωση του όμορφου παλικαριού τον παραξενεύει και εκφράζει την απορία του. Η Λουκριτία ξεφεύγει με χάρη το σκόπελο. Ύστερα διατάσσει το μυστικό σύμβουλό της να την αφήσει μόνη. Εκείνος αποχωρεί και η Λουκριτία πλησιάζει τον Τζενάρο που είναι αποκοιμισμένος σε κάποιαν άκρη και τον φυλά. Ο Τζενάρο ξυπνά και την αντικρίζει μπροστά του. Μήπως ονειρεύεται? Αυτή η γυναίκα μοιάζει με βασίλισσα. Είναι αληθινή ή γέννημα της φαντασίας του? Σε λίγο της διηγείται τη ζωή του. Της εμπιστεύεται κάθε μυστικό του. Και η Λουκριτία τον ακούει με συγκίνηση. Ποιες να είναι τάχα οι σκέψεις της κόρης του Γοργία? Στο καλό σου! Στρώ μας τη φάση μας! Τι σε λέω να κάνεις εδώ ρε συγγένω? Περιμένω να φύγεις Αστόλφο. Αλήθεια! Και εσύ τι ζητάς εδώ Αστόλφο? Περιμένω να φύγεις ρε συγγένω. Για ποιον σε έστειλα Αστόλφο? Για αυτό που μπήκε τώρα εδώ εκεί μέσα. Και εσύ ποιο ζητάς ρε συγγένω? Τον ίδιο. Για άγγελε! Τι σου είπα να τον κάνεις? Να τον οδηγήσεις στη δίξη από κουτία Βεργία. Και εσύ να τον οδηγήσεις στον Δούκα τον Αλφόνσο Δέστε. Για άγγελε! Τι λες να τον περιμένεις στη δίξη σας? Πού έρωτας βέβαια. Στον Δούκα? Μάλλον κρεβάλα. Τι διάφορα να κάνουμε? Δεν μπορεί να είναι τη δύο και στον Δούκα και στη δίξη σας. Δεν πάει τα δυο μαζί. Ένα τύχη γραμμασμένο. Να ένα δουκάτο. Α ρίξουμε κορώνα γράμματα για να δούμε ποιο θα τον πάρει. Τι φωνή. Μα την πίστη μου, αν χάσω θα πω ευγενέστατα στο Δούκα πω το πουλί θα έχει σκάσει από τη φωλιά του. Στα παλιά μου τα παπούτσια υποθέσει του Δούκα. Εγώ κορώνα. Εσύ, γράμματα. Κορώνα. Κρυμάλα το λοιπόν. Είναι δικό σου διάβολο. Πάτονε. Τον Αλφόνσο Δέστε, οι πρώτες τις διαταγές εκτελέστηκαν. Περιμένω τις υπόλοιπες. Πάρε αυτό το κλειδί γύρω στην κέλα. Πήγαινε στο Άτσινούμα. Μέτρησε όλους τους πίνακες του τείχου, αρχίζοντας από το μεγαλύτερο, αυτόν που παριστάνει τον Ηρακλή, για του Δία και προγόνων. Σε φτάσει τον 23ο πίνακα, θα δεις ένα μικρό άνοιγμα κρυμμένο στη γωνιά μιας χρυσής κορνίζας. Τον πίνακα αυτό τον έφτιαξε ο Λουδόβικος, ο Μαυρικανός, ξέρεις. Πάρε το κλειδί στο άνοιγμα. Ο πίνακας θα ανοίξει και θα παρουσιαστεί μπροστά σου ένα ερμάνι. Πάνω σε αυτό θα δεις ένα δίσκο από κρούσταλο και δύο μπουκάλια. Ένα χρυσό και ένα αργυρό με δύο κούπες από πορσελάνη. Στο αργυρό μπουκάλι έχει καθαρό νερό. Στο χρυσό κρασί. Θα φέρεις το δίσκο χωρίς να πειράξεις τίποτε εδώ στην κέλα. Και αν άκουσες καμιά φορά ανθρώπους που τα δόντια τους χτυπούσαν από τρόμο να μιλούν για το περίφημο δομητήριο των Βοργία που σαν σκόνη είναι λευκό και στράφτη σε το μάρμαρο της Καράρα και που σαν να κατευθύνει κρασί αλλάζει το κρασί του Ραμοντίνου σε κρασί της Σιρακούσας, τότε θα φυλαχτείς να αντίξεις το χρυσό μπουκάλι. Αυτό είναι όλο άρχοντα. Όχι, όχι. Θα πάρεις το καλύτερο σου σπαθί και θα σταθείς στο διπλανό δωμάτιο, όρθιος πίσω από την πόρτα, έτσι που να ακούσεις όλα όσα θα πούμε εδώ και να μπορέσεις να μπεις στο πρώτο σινιάλο που θα σου δώσω με τούτο εδώ το κουδούνι. Πρόσεξε καλά. Αν φωνάξω απλώς Ρουστιγκέλου, θα μπεις με το δίσκο. Αν χτυπήσω το κουδούνι, θα μπεις με το σπαθί. Εντάξει, αρχοντά μου. Θα κρατάς το σπαθί σου γυμνό στο χέρι για να μην κάνεις τον κόπο να το τραβήξεις. Ε. Μάλιστα. Η κυρά μας, η δούκισσα, ζητά να μην γλύσει πάρα κοντά μας το Δούκα. Οδήγησε την κυρία εδώ. Ρουστιγκέλου, πάρε δύο σπαθιά. Μπορεί να σπάσει το ένα. Πήγαινε. Η δούκισσα Λουκριτία Γοργία, πριγκίπισσα Δέστε, αρχόντισσα της Φεράρας. Είναι φοβερό, είναι αθέσιο, είναι πράστιχο. Κάποιος συμπατριώτησε, κύριε, το ξέρετε αυτόν τον Αλφόνσο, κομμάτια και το όνομα της γυναίκας σας που ήταν γραμμένο στο οικογενειακό μικρόσημο, στην πρόσωπη του ίδιου την παλατή σας. Το πράγμα έγινε μέρα μεσημέρι, φανερά, από ποιον δεν το ξέρω, μα είναι σαν να έβρισαν εμένα την ίδια. Πήραν το όνομά μου και το έκαναν επιγραφή ανομίας. Και ο όχλος της Φεράρας, που είναι ο πιο άτιμος όχλος της Ιταλίας, σε αρκάζει τώρα γύρω από το οικόσημό μου. Μήπως νομίζετε πως μ' αρέσει αυτόν τον Αλφόνσο? Θα προτιμούσα να πεθάνω μια φορά από τη μέτρο, παρά χίλιες φορές από το φαρμακερό δάγκωμα της αρκαζιμού και της κοροϊδίας. Μα το Θεό Κύριε, μου φέρονται παράξενες στην πατρίδα σας στη Φεράρα. Αυτό αρτίζει με κουράζει. Και εσείς μένετε ήσυχος, ενώ φέρνουν στα πεζοδρόμια της πόλης σας τη φίλη της γυναίκας σας.
κουρελιασμένη από την ύβρη και τη σκοφαντία. Απαιτώ μια σκληρή επανόρθωση για αυτή την προσβολή. Και σας προειδοποιώ, Βούκα, ετοιμαστείτε να αποδώσετε δικαιοσύνη. Ή μήπως νομίζετε ότι ο σύζυγός μου μπορεί να διαφορεί μπροστά σε τέτοια περσήματα. Όχι, όχι κύριε. Όποιος παντρεύεται προστατεύει. Όποιος δίνει το χέρι, δίνει το μπράτσο. Βασίζομαι σε εσάς. Κάθε μέρα καινούργιοι σεβασμοί. Κι όμως σας βλέπω συγκίνητο. Μήπως αυτή η λάσπη με την οποία με σκεπάζουν δεν σας γνωρίζετε πώς γίνεται. Εμπρός άρχοντα της Φεράρας, σημαίνει την πανηγάκη, κάθε μέρα σας λέω για μια φορά να οργιστείτε για κατήρι μου. Είστε ερωτευμένος μαζί μου, λέτε. Ερωτευτείτε λοιπόν και τη δόξα μου. Είστε ζηλάρι. Ζηλέψτε για την αξιοπρέπειά μου. Αν διπλασίασα με την πρίκα μου τις κληρονομικές σας γέες, αν σας έφερα με το γάμο μου, όχι μόνο το χρυσό ρόγο και την ευλογία του Πάπα, αλλά και κάτι που πιάνει περισσότερο τόπο στον κόσμο, τη σκέδα, το ρίμινι, τη βασέρα, το σπονέτο και το ψωμπίνο, περισσότερες πόλεις από όσους είχατε πύργους και περισσότερα δουκάτα από όσους είχατε βαρονίες, αν σας έκανε τον πιο τρανό άρχοντα της Ιταλίας, αυτό δεν είναι λόγος, κύριε, για να στείλετε το λαό σας να μην ηρωνεύετε, να με κοροϊδεύει και να με βρίζει. Για να στείλετε τη Φεράρα να δείχνει με το δάχτυλο σε ολόκληρη την Ευρώπη τη γυναίκα σας, πιο περιφρονημένη από τη δύναμη της αυλίτης. Δεν είναι λόγος, λέω, για να μην μπορούν οι δικολίστες να με βλέπουν ανάμεσά τους χωρίς να λένε «Χα! Αυτή η γυναίκα!» Λοιπόν, σας το δηλώνω, κύριε, πρέπει το σημερινό απέσιο έγκλημα να ξεδιαλύνει και να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Αλλιώς θα παραπονεθώ στον Πάπα, θα παραπονεθώ στο Βαλιντινό που βρίσκεται στο Φορλί με 15.000 στρατό. Και τώρα, κύριε, κρίνεται αν αυτό αξίζει τον κόπο να σηκωθήσει από την πολυφρόρα σας. Κύριε μου, το έγκλημα για το οποίο διαμαρτύρεστε μου είναι γνωστό. Πώς, κύριε, το έγκλημα σας είναι γνωστό και ο εγκληματίας δεν βρέθηκε ακόμα. Ο εγκληματίας βρέθηκε. Και το Θεό, αν βρέθηκε, πώς γίνεται να μην έχει συλληφθεί. Μα έχει συλληφθεί. Σα την ψυχή μου, αν έχει συλληφθεί, γιατί δεν τιμωρήθηκε ακόμα. Και αυτό θα γίνει. Θα τιμωρηθεί. Θέλω πρώτα να πάρω τη γνώμη σας πάνω στην τιμωρία. Πολύ καλά σκεφτήκατε, κλαμπρότατη, που βρίσκεται ένοχος. Μα εδώ. Α, εδώ. Μου χρειάζεται ένα παράδειγμα, μα ακούτε κύριε, πρόκειται για ιεροσημεία. Και αυτού του είδους τα εγκλήματα κάνουν να πέσει το κεφάλι που τα σκέφτεται και το χέρι που τα εκτελεί. Χω, εδώ βρίσκεται. Θέλω να το δω. Α, είναι εύκολο. Μπατίστα! Και μια λέξη ακόμα κύριε, που θέλω εδώ τον ένοχο. Όποιος και να είναι αυτός ο άνθρωπος από την πόλη σας, από τον οίκο σας τον Αλφόνσο, δώστε μου το λόγο σας και στενένη Βούκα ότι δεν θα βγει ζωντανός από εδώ μέσα. Σας τον δίνω. Σας τον δίνω. Ακούτε, κύριε. Μπατίστα! Για παλιά σας ευχαριστώ. Να φέρω τον κρατούμενο. Προ παλιά σας ευχαριστώ. Σας δίνω το λόγο μου ότι δεν θα βγει ζωντανός από το παλάτι μου. Τα ακούσατε, κύριε. Το άκουσα. Πάει καλά. Ας το φέρουν. Τι τους έκανε λοιπόν αυτόν τον ανθρώπο της Φεράρας για να με κατατρέχουν έτσι. Κύριε, είδε ο άνθρωπός μας. Φέρτε τον πιο κοντά. Ο Τζενάρο. Τον ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο? Είναι ο Τζενάρο. Τι είδατε μου? Άρχοντα Δούκα, είμαι ένας απλός αξιωματικός και σας μιλώ με όλο το σεβασμό που ταιριάζει. Η υψηλότητα σας έβαλε να με συλλάβουν σήμερα το πρωί. Τι με θέλετε? Κύριε, ένα έγκλημα ιεροσημείας διαπράχτηκε σήμερα απέναντι από το σπίτι σας. Το όνομα της πολύ αγαπημένης μας συζύγου και εξαδέλφης, της Δόνα Λουκριτίας, τσακίστηκε αδιάμπρομπα στη πρόσωψη του δικού μας πύργου. Ζητάμε τον ένοχο. Δεν είναι αυτός. Κάποιο λάθος έγινε, τον Αλφόνσο. Δεν είναι αυτός ο νέος. Το ξέρετε? Είμαι σίγουρη. Ο νέος αυτός είναι από τη Βενετία και όχι από τη Φεράρα, ώστε... Τι σημασία έχει αυτό? Το πράγμα έγινε σήμερα το πρωί. Και ξέρω ότι πέρασε όλο το πρωινό σε κάποια φιανέτα. Όχι, κυρία. Βλέπετε λοιπόν ότι η υψηλότητα σας είναι άσχημα πληροφορημένη. Αφήστε με να τον ανακρίνω εγώ. Το Χαγέρο Τζενάρο. Μήπως είστε αυτός που έκανε το άγγιγμα? Κάνει κανείς εδώ μέσα. Αόρα, αόρα, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω το παράθυρο. Πες ότι δεν ήσουν εσύ. Λούκα Αλφόνσο, οι ψαράδες της Καλαβρίας που με μεγάλωσαν και που με βούτυξαν μικρό ακόμα στη θάλασσα για να με κάνουν γερό και ρυψοκίνδυνο, έμαθαν να έχω στη ζωή μου μια αναρχή με την οποία κινδυνεύει κανείς συχνά το κεφάλι του, όμως ποτέ την τιμή του.
Κάνε αυτό που λες. Λέγε αυτό που κάνεις. Δούκα Αλφόνσο, είμαι ο άνθρωπος που ζητάτε. Το βλέπετε, ομολογεί. Και αυτό σημαίνει θάνατο. Όχι. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα σε ρωτώ το λόγο μου, κύριε. Θέλω να μείνουμε μόνοι, αρχοντά μου. Πάει καλά. Μπατίστα. Κυραγιά της Αγγλίας. Οδηγήστε τον κρατουμένο στην διπλανή αίθουσα. Όπως προστάζει, κύριε. Και τώρα είμαστε μόνοι. Σας ακούω, κύριε. Τι σας. Δεν Αλφόνσο, θέλω να μην πεθάνει τόσο νέος. Μα μόλις πριν από λίγο μπήκατε εδώ μέσα, σας ήχουνε, θυμωμένοι και με κλάματα. Μου παραπονιαστήκατε για μια προσβολή που σας έκανα. Απαιτήσατε με ευρυσίες και φωνές το κεφάλι του ενόχου. Μου ζητήσατε να υποσχεθώ πως δεν θα βγει ο ένοχος από εδώ μέσα ζωντανός. Σας έδωσα το λόγο μου και τώρα δεν θέλετε να πεθάνει. Μα το Χριστό, κυρία, αυτό είναι λιγάκι έτσι περίεργο. Δούκα, δεν θέλω να πεθάνει αυτός ο νέος. Οι ευγενείς για μένα δεν συνηθίζουν να παίρνουν το λόγο τους πίσω. Ορκίστηκα ότι ο ένοχος θα πεθάνει. Λοιπόν, μα την ψυχή μου θα πεθάνει. Μπορείτε ωστόσο να διαλέξετε με ποιον τρόπο θέλετε να πεθάνει. Δεν Αλφόνσο, δεν Αλφόνσο. Τι τρέλεις δεν είσαι κι εγώ με την αλήθεια. Τι είναι φανερό ότι είναι μια γυναίκα γεμάτη με ταυτόσεις και παραξενείς. Τι θέλετε να γίνει. Ο πατέρας μου με παραχάλησε. Από τον καιρό που ήμουν παιδί, όλοι υπακούν τα καπρίτσια μου. Αυτό που ζήτησα πριν από ένα τέταρτο της ώρας, δεν το θέλω πια. Το ξέρετε καλά, τον Αλφόνσο, πως ήμουν πάντοτε. Ελάτε. Καθίστε εδώ κοντά μου. Σας κουβεντιάσουμε λίγο τριχερά, εγκάρδια. Σαν άντρας με γυναίκα. Σαν δυο καλοί φίλοι. Δεν ολοκληρώνω. Είστε η κυρά μου. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που θέλετε να με έχετε ένα λεπτό στα πόδια σας. Τι ωραία που είναι όταν συνεννοούμαστε. Ξέρετε, τον Αλφόνσο, πως σας αγαπώ ακόμα από την πρώτη μέρα του γάμου μας. Την ώρα που κάνατε μια τόσο λαμβρή είσοδο στη Ρώμη, ανάμεσα στον Βαλεντινουά, τον αδελφό μου και τον Καρδινάλιο Υπόλοιπο Ντέστε, το δικό σας, ήμουνα στο μπαλκόνι του Αγίου Πέτρου. Θυμάμαι ακόμα το όμορφο άσπρα λουγό σας, φορτωμένο με χρυσά σολίδια. Και εσείς ήσασταν πολύ όμορφοι, κυρία, και λάβατε ολόκληρη μέσα στα σημαίνια σας φόρες. Ναι, μην μιλάτε για μένα, Αφέντη, όταν μιλώ για σας. Είναι βέβαιο πως όλες οι πριγκίπισσες της Ευρώπης με ζηλεύουνε, γιατί παντρεύτηκα τον καλύτερο υπότη της χριστιανοσύνης. Αλήθεια τώρα. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι γελίο ένας πρίγκιπας και μια πριγκίπισσα, όπως εσείς και εγώ, που κάθονται δίπλα-δίπλα στον ωραιότερο δυτικό θρόνο του κόσμου και που αγαπιούνται, θα φτάσουν σε σημείο να τσακωθούν για έναν άθλιο μικροτυχοδιώχτη Βενετσιάνο. Πρέπει να διώξουμε αυτόν τον άνθρωπο και να μην ξαναμιλήσουμε γι' αυτόν. Ας πάει όπου θέλει αυτός ο γελίος, δεν είναι έτσι, Αλφόνσο. Το λιοντάρι και η Λένα δεν θυμώνουνε με το κουνούπι. Ξέρετε, κλαμβρότατε, πως αν το δυτικό σχέμα έπρεπε να δοθεί χέρα από διαγωνισμό στον ωραιότερο υπότη της Φεράρα. Εσείς, μονάχα εσείς θα είσαστε άξιος να το φορέσετε. Αφήστε με να πω στους υπηρέτες από μέρους σας να διώξουν το γρηγορότερο από τη Φεράρα αυτόν τον Βενετσιάνο. Μα τίποτα δεν μας βιάζει. Θα ήθελα να μην το σκεφτόμαστε πια. Εμπρός, κύριε. Αφήστε με να τελειώσω αυτή την υπόθεση όπως θέλω εγώ. Κύριε. Ετούτη πρέπει να τελειώσει όπως τη θέλω εγώ. Μα τέλος πάντων, τον Αλφόνσο, δεν έχετε κανένα λόγο να θέλετε το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Και ο λόγος που σας έδωσα, ο όρκος ενός βασιλιά είναι ιερός. Αυτά είναι καλά για το λαό. Αλλά μεταξύ μας, Αλφόνσο, ξέρουμε πως έχουν τα πράγματα. Και εσείς το ίδιο υποσχεθήκατε στους πεθρούς και να τους δώσετε πίσω τη σκένα. Δεν το κάνετε, ούτε έπρεπε. Μεταξύ μας, Αλφόνσο, κρατάει κανείς το λόγο του μονάχα όταν δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Κι όμως δεν ολοκληρώνει ένα όρκο. Δεν μου δίνετε κάτι τέτοιες κακές εξηγήσεις. Δεν είμαι κουτί. Πείστε μου μόνο, αγαπητέ μου Αλφόνσο, αν έχετε κανέναν ειδικό λόγο να θέλετε το θάνατό σου. Όχι, τότε χαρίστε μου τη ζωή σου. Για σας είναι το ίδιο. Θέλω να το συγχωρήσω, επιτέλους Έλληνα πρόσβαλε. Μα ακριβώς, επειδή σας πρόσβαλε, αγαπημένη, δεν θέλω να του δώσω χάρη. Μα αν με αγαπάτε, Αλφόνσο, δεν θα μου αρνηθεί κι άλλο. Και αν ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ τη μεγαλοψυχία. Είναι ένας τρόπος για να αγαπήσει ο λαός σας. Θέλω ο λαός σας για να αγαπά. Η συγγνώμη, Αλφόνσο, κάνει τον βασιλιά να μοιάζει του Χριστού. Ας γίνουμε μακρόθυμοι ηγεμόνες. Η καημένη Ιταλία έχει αρκετούς τυράννους και χωρίς εμάς. Ας τελειώνουμε, αγαπητοί Αλφόνσο. Είναι ελευθερώστε αυτό το Βενετσιάνο. Είναι ένα καπρίτσιο, αν θέλετε. Μα το καπρίτσιο της γυναίκας γίνεται ιερό και ωραίο όταν πρόκειται να σώσει το κεφάλι ενός ανθρώπου. Δεν μπορώ, αγαπητοί Λουκριτή. Δεν μπορείτε. Και επιτέλους, γιατί δεν μπορείτε να μου χαρίσετε κάτι το τόσο σήμαντο σαν τη ζωή αυτού του νέου. Με ρωτάτε γιατί, αγαπητοί μου. Ναι, γιατί. Γιατί αυτός ο νέος είναι εραστής σας, κυρία. Τι μου. Γιατί πήγατε να τον βρείτε στη Βενετία. Γιατί θα πηγαίνετε να τον βρείτε και στην κόλαση ακόμα.
Γιατί σας είδα με τα μάτια μου να τρέχετε ξεπίσω του λαχανιασμένη σαν τη Λίκαινα. Γιατί και πριν από λίγο ακόμα τον κοιτάζατε με ένα βλέμμα γεμάτο δάκρυα, γεμάτο φλόγα. Γιατί το δίκο άλλο πορνευτήκατε με αυτόν, κυρία. Γιατί υπάρχει αρκετή ντροπή και προστιχιά και μυσία μέχρι εδώ. Γιατί πια έφτασε ο καιρός να εκδικήσω την τιμή μου και να κάνω να τρέξει γύρω από το κρεβάτι μου ένα ριάκι από αίμα. Μ' ακούτε, κυρία. Τον εαυτό σου. Σιωπή, να προσέχετε τους εραστές σας, τρέξει η Λουκριτία. Την είσοδο του κειτένου σας, βάλτε να τη φυλάει όποιος θέλετε. Μα στην έξοδο θα βρίσκεται τώρα ένας φύλακας της δικιάς μου εκλογής. Καταλαβαίνετε, ο Δήμιος. Σε κλαμβρώτα και σε τουρκίζω. Δεν αρχίζεστε. Η έρθει είναι καλή για το λαό. Μην μου δίνετε κάτι τέτοιες κακές εξηγήσεις. Αν γέρατε. Ακούστε, κυρία, μισό όλα ξέρει την ακατονόμαστη οικογένειά σας. Και πρώτα απ' όλα σε εσάς, που τόσο σας αγάπησα. Πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι το ανίκουστο. Να συγκεντρώνουν εξαιτίας του γάμου μας, ο οίκος του Έστε, που είναι πιο δυνατός από τον οίκο του Βαλουά και τον Διδόρ, ο οίκος του Έστε λέγω και η οικογένεια των Βοργία, που δεν λεγόταν πρώτα Βοργία, μα Λετζόλι, ή Λετζόλι, και δεν ξέρω εγώ πώς. Η προξενή φρίκη ο αδερφός σας Κέσσερας, που έχει κινητήσει κοιμήδες από αίμα στο πρόσωπό του. Ο αδερφός σας Κέσσερας, που σκότωσε τον αδερφό σας Ιωάννη. Η προξενή φρίκη η μητέρα σας, η Ρόζα Βενόζα, η Σπανιόλα αυτή, η Μιχαλίδα, που γεμίζει σκάνδαλα τη Ρώμη, αφού είχε χορτάσει με σκάνδαλα τη Βαλένθια. Και οι ψοί σας, οι δίκες του Σερμονέτο και του Νέπη, ωραίοι δίκες μαθητήσιμοι, δίκες όψιμοι, δίκες με κλεμμένα δουκάτα. Αφήστε να τελειώσω. Προσθενή φρίκη ο πατέρας σας, που είναι πάπας των χριστιανών και είναι αντίχριστος. Ο πατέρας σας, που γεμίζει τα κάτεργα με λαμπρούς ανθρώπους και το Βατικανό με εγκληματίες. Έτσι, όταν τους βλέπεις όλους δημένους στα κόκκινα, κατάδικος και καρδινάλης, να διαρωτάσετε ποιοι είναι οι κατάδικοι και ποιοι οι καρδινάλοι. Πηγαίνετε τώρα. Εκλαμβρώσατε, εκλαμβρώσατε. Σα ζητώ γονατιστή και μονομένα τα χέρια. Στο όνομα του Ιησού και της Μαρίας, στο όνομα του πατέρα σας και της μητέρας σας, σα ζητώ τη ζωή αυτού του νέου. Χα, να και ο έρωτος. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε το πτώμα του. Και σας βεβαιώ ότι αυτό θα γίνει πριν περάσει μια ώρα. Χάρη για τον Τζενάρο. Αν μπορούσατε να διαβάσετε τη σταθερή απόφαση που είναι γραμμένη στην ψυχή μου, θα μιλήσατε για αυτόν σαν να ήταν κι άλλο να φύγει. Φυλαχτείτε τον Αλφόνσο της Φεράρας. Τέσσερτε συζένε. Ω, μην κάνετε την άγρια κυρία. Μα την πίστη μου δεν φοβάμαι. Ξέρω τα κόλπα σας. Δεν σας αφήσω να με δηλητηριάσετε σαν τον πρώτο σας άντρα, το φτωχό εκείνο ευγενή της Ισπανίας, που δεν θυμάμαι πια το όνομά του, και ούτε κι εσείς θα το θυμάστε ασφαλώς. Δεν θα σας αφήσω να με διώξετε σαν το δεύτερο άντρα σας, εκείνο τον ηλίθιο, τον κύριο Άνιο του Σφόρτζα. Δεν θα σας αφήσω να με σκοτώσετε πάνω στη σκάλα με κονταριές, σαν τον τρίτο σας άντρα, τον Ντόν Αλφόνσο Νταραγκόνι. Χαζίνα το παιδί που το αίμα του δεν μπορούσε ούτε στα σκαλιά καν να βάψει. Καλά πήγατε μέχρι εκεί. Αλλά εγώ είμαι άντρας, κυρία. Το όνομα του Ηρακλή αναφέρεται συχνά στην οικογένειά μου. Μα στον ουρανό έχω έναν κόσμο στρατιώτης μέσα στην πόλη μου. Και είμαι κι εγώ στρατιώτης και δεν έχω ακόμη πουλήσει σαν το φτωχό βασιλιά της Νάπολης τα κανόνια μου στον Πάπα, τον Αγιώτατο Πατέρα. Θα μετανιώσετε για αυτά τα λόγια, κύριε. Δεν με ξέρετε ποια είναι. Ξέρω πολύ καλά ποια είστε, αλλά ξέρω επίσης και πού βρίσκεστε. Είστε η κόρη του Πάπα, μα δεν βρίσκεστε στη Ρώμη. Είστε κυρίαρχος της Σπολέτο, μα δεν βρίσκεστε στο Σπολέτο. Είστε η σύζυγος, η υπήκος και η δούλη του Αλφόνσου, δούκα της Φεράρας. Και βρίσκεστε στη Φεράρα. Είδες κάνει κατάπληξη που με φοβάστε, κυρία. Μέχρι τώρα εγώ σας φοβόμουν. Έτσι θα γίνεται από εδώ και εμπρός. Και για καλή αρχή, αυτός είναι ο πρώτος από τις εραστές σας που είχε την επιτυχία να πέσει στα χέρια μου. Θα πεθάνει. Ας λέγει και εσύ με λιγάκι τον Αλφόνσο, αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι εκείνος που διατρέφει την ιεροφιλία, εις βάρος μου. Δεν μπορείς χρόνος να είναι και αρασίδι. Γιατί όχι. Σε έναν παροξισμό λύσας, θυμή και ζήλιας. Ίσως και αυτός να είναι ζηλιάρης. Εξάλλου, ξέρετε, εγώ θέλω αυτός ο άνθρωπος να πεθάνει. Έτσι, από καπρίσιο. Τούτος εδώ ο πύργος είναι γεμάτος από αφοσιωμένους στρατιώτες που δεν υπακούν παρά μόνο σε μένα. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Σας άφησα να διαλέξετε τον τρόπο του θανάτου του. Διαλέξτε λοιπόν. Θεέ μου. Με απαντάτε. Θα διατάξω να τον εκτελέσουν με σπάθεια. Σταθείτε. Προτιμάτε μήπως να του προσφέρετε εσείς η ίδια ένα ποτήρι κρασί για τη Σιρακούσα. Δεν είναι. Πρέπει να πεθάνει. Όχι, μη σπαθεί. Λίγο με ενδιαφέρει ο τρόπος. Τι προτιμάτε. Το άλλο. Ωραία. Θα προσέξετε να μην κάνετε λάθος και του δώσετε να πιει από το χρυσό μπουκάλι που τόσο καλά ξέρετε. Εξάλλου θα είμαι και εγώ εδώ. Μην νομίζετε ότι θα σας αφήσω μόνος. Θα κάνω ό,τι θελήσετε. Μπατίστα, φέρτε μέσα το κρατουμένο. Είναι ανελέητος. Και τώρα. Ω, τι είναι αυτό που ακούω, Τζενάρο. Όταν έγινε λέει το πρωί, το κάνατε από επιπολαιότητα και χωρίς κακή πρόθεση. Και τη δούκησα σας συγχωρεί. Γιατί εξάλλου είστε ένα αντρείο παλικάρι. Μα τη μάνα μου, αν είναι έτσι, μπορείτε να γυρίσετε στη Βενετία.
Δεν θα το ήθελε ο Θεός να στερήσω τη λαμπρή δημοκρατία της Βενετίας από έναν καλό υπηρέτη και τη χριστιανοσύνη από ένα πιστό σπαθί, όταν στα νερά της Κύπρου και της Κρήτης υπάρχουν ακόμα ιδωλολάτρες και θερακίνδυνοι. Έτσι, μπράβο, Αρχοντά μου. Δεν περίμενα, ομολογώ, αυτή τη λύση. Ευχαριστώ όμως την υψηλότητά σας. Η συγγνώμη είναι βασιλική αρετή και ο Θεός θα δώσει χάρη σε όσους κάνουν το ίδιο εδώ κάτω. Λοχαγέ, είναι καλή υπηρεσία σας στη Βενετία και πόσο κερδίζετε καλή χρονιά, κακή χρονιά? Έχω 50 λόγχοφόρου σε κλαμπρότητα που πρέπει να πληρώνω και να δίνω. Η Γαλλινότητα της Δημοκρατία έξω από τα φιλοδορήματα και τα ναυάγια μου δίνει 2.000 χρυσά τσεκίνια το χρόνο. Και αν σας έδινα 4.000, θα δεχόσαστε να μπείτε στην υπηρεσία μου? Δεν θα μπορούσα. Πρέπει να υπηρετήσω άλλα 5 χρόνια τη Δημοκρατία. Είμαι δεμένος. Δεμένος πώς? Με όρκο. Φαίνεται πως αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε τους όρκους τους, κύριε. Έκαλα. Όπως βλέπετε δεν έκανα τίποτα για να γλιτώσω τη ζωή μου. Μα αφού η υψηλότητα σας μου τη χαρίζει, έχω να σας πω κάτι. Θυμόσαστε εκλαμπρότατε την υπόθεση της Φαντίτζα πριν από 2 χρόνια. Ο εκλαμπρότατος Δούκας Ηρακλής Δέστε, ο πατέρας σας, κινδύνευσε να σκοτωθεί από 2 στρατιώτες του Βαλεντινουά. Κάποιος πολεμιστής του σώσε τη ζωή. Ναι, και δεν βρέθηκε πουθενά αυτός ο άνθρωπος. Εγώ ήμουν εκλαμπρότατος. Α, μα το Θεό, αυτό αξίζει κάποια ανταμοίβη. Θα δεχόσασταν αυτό το σακούλι με φλουριά? Όταν αναλαμβάνουμε υπηρεσία, ορκιζόμαστε ότι δεν θα δεχτούμε ποτέ χρήματα από ξένους ηγεμόνες. Όμως αν η υψηλότητα σας με επιτρέπει, θα πάρω τα φλουριά και θα τα μοιράσω στους φρουρούς μου. Σε τούτους εδώ τους άξιους στρατιώτες. Κάνε το. Μα τότε θα πείτε μαζί μου κατά το παλιό έθιμο των προγόνων ένα ποτήρι κρασί της Σιρακούσας. Είναι τιμή για μένα, άρχοντά μου. Ρεστιγέλο! Και για να τιμήσω καλύτερα αυτόν που κάποτε έσωσε τη ζωή του πατέρα μου, θέλω να σας το προσφέρει η ίδια η δούκισσα. Το κρασί, αφέντη. Αφήστε το δίσκο εκεί πάνω στο τραπέζι και έλα πιο κοντά. Κύριε, ακούστε καλά τις απόστασεις από τον άνθρωπο. Του Στιγκέλο πήγαινε πάλι να σταθείς πίσω από τούτη την πόρτα με γυμνό το σπαθί στο χέρι. Αν ακούσεις κουδούνισμα θα μπεις. Πήγαινε τώρα. Κυρία, μόλις θα δώσετε στο νέο να πιει και θα φροντίσετε να είναι από το χρυσό μπουκάλι. Καλά, όμως αν ξέρατε τι κάνετε αυτή τη στιγμή και πώς αυτό που κάνετε είναι τρομερό, θα σας έπιανε φρίκιο σου έκφυλος κι αν είσαι κλαμπρότατη. Φροντίστε να μην γίνει λάθος το μπουκάλι. Με συγκινεί αυτή η καλοσύνη, κλαμπρότατη. Κύριε, δώστε να πιείς τον δινάρο. Πόσο χρονών είστε, νεαρέ μου? 20. Από το χρυσό μπουκάλι. Και δώστε σφαιρόφερο το δυνάμι, ε? Ποιο δεν είναι λίγος πολύ, κλαμπρότατη. Ξέρετε, κύριε, εξάδαμε από άνθρωπο να αρπάξει κανείς αυτό το νέο από τη ζωή, από τον έρωτο, τον ήλιο της Ιταλίας, την ομορφιά της ηλικίας, από το δοξασμένο επάγγελμα των όπλων από όπου ξεκίνησαν όλες οι δυνατίες, από τις γιορτές, από τις μασκαράτες, από τα έθιμα καρναβάλια της Βενετίας, όπου τόσοι σύζυγοι βρίσκονται αποθυμένοι, από τις ωραίες γυναίκες που αγαπά και που πρέπει να τον αγαπούν, ε? Δεν είναι έτσι, κυρία? Δώστε λοιπόν κρασί στο λοχαγό. Αντιστάσετε, φωνάζω το Ρουστιγκέλο. Σας ευχαριστώ, εκλαμπρότερ, που με αφήνετε να ζήσω για τη φτωχή μου μητέρα. Την υγεία σας και να ζήσετε πολλά χρόνια. Εκλαμπρότατε, ο Θεός να σας το ξεπληρώσει. Θεέ μου. Έγινε. Και τώρα σας αφήνω. Μπορείτε να φύγετε για τη Βενετία όποτε θέλετε. Ευχαριστήστε με, κυρία, που σας αφήνω μόνη με τον νερό. Ζήστε όπως θέλετε το τελευταίο τέταρτο της ώρας που θα πούμε. Νερό. Νερό, σε δηλητηρίασαν. Με δηλητηρίασαν, κυρία. Σας δηλητηρίασαν. Έπρεπε να το φανταστώ που μου δώσατε εσείς να πιω. Ω, μη με συγκρίβετε, Τενάρο. Μη μας φέρετε τη λίγη δύναμη που μου μένει και που μου χρειάζεται για μερικά λεπτά ακόμα. Ακούστε με. Ο Δούκας σας ζηλεύει. Σας νομίζει γεραστήμου. Μ' αυτή να διαλέξω ένα από τα δυο. Ή να σας μαχαιρώσει εδώ μπροστά μου, Ρουστιγέλο, ή να σας δώσω εγώ η ίδια το δηλητήριο. Ένα δηλητήριο τρομερό, Τενάρο. Ένα δηλητήριο που μόνο η σκέψη του κάνει να τρώνει κάθε Ιταλός που ξέρει την ιστορία των τελευταίων 20 χρόνων. Ναι. Το δηλητήριο των Βοργία. Από αυτό ήπιαται. Κανείς στον κόσμο δεν ξέρει το αντίδοτο για αυτό το τρομερό κατασκεύασμα. Κανείς. Εκτός από τον Πάπα, τον Βαλεντινουά και μένα. Διαδείτε αυτό το μπουκαλάκι που κρατώ πάντα κρυμμένο κάτω από τη ζώνη μου. Αυτό το μπουκαλάκι, Γενάρο, είναι η ζωή. Είναι η υγεία, η σωτηρία. Μια μόνη στάλα στα χείλη σας και σωθήκατε. Και ποιος μου λέει, κυρία, ότι αυτό ακριβώς δεν είναι το δηλητήριο? Μήπως δεν λέγεστε Λουκριτία, Βοργία? Μήπως νομίζετε πως δεν θυμάμαι τον αδερφό του Σουλτάνου Μπέιαζιτ? Ξέρω λίγη ιστορία, κυρία. Γι' αυτόν τον έκανα να πιστέψει πως τον δηλητηρίασε ο Κάρολος ο 8ος και του δώσανε ένα αντίδοτο που τον σκότωσε.
Και το χέρι που του δώσε το αντίδοτο είναι το ίδιο που κρατά του το μπουκάλι. Και το στόμα που του είπε να πει είναι το ίδιο που μου μιλάει τώρα. Μισθήσουμε. Ακούστε, κυρία, δεν εξεγελάει η προσποιητή αγάπη σας. Έχετε κάποιο μαύρο σκοπό. Αυτό είναι φανερό. Θα ξέρετε, φαίνεται ποιος είναι. Να, και τούτη τη στιγμή μπορώ να το διαβάσω στο πρόσωπό σας ότι το ξέρετε και είναι εύκολο να καταλάβω πως έχετε κάποιο τρομερό λόγο να μην μου το πείτε ποτέ. Η οικογένειά σας θα ξέρει τη δικιά μου. Και ίσως αυτή την ώρα δεν εκδικήσετε εμένα, αλλά ποιος ξέρει. Ίσως τη μητέρα μου. Τη μητέρα σας, Γενάρο, τη βλέπετε ίσως διαφορετική από εκείνη. Τι θα λέγατε αν ήταν μια φόνησα σαν και εμένα. Μην τη σκοφαντείτε. Όχι. Όχι. Η μητέρα μου δεν είναι γυναίκα σαν και εσάς, κυρία. Την νιώθω στην καρδιά μου και την ονειρεύομαι στην ψυχή μου όπως είναι. Έχω την εικόνα της εδώ, γεννήθηκε μαζί μου. Δεν θα την αγαπούσα όπως την αγαπώ αν δεν ήταν αυτή που είναι. Η καρδιά ενός γιου δεν μπορεί να κάνει λάθος για τη μητέρα του. Θα την μισούσα αν σας έμοιαζε. Όχι. Όχι. Κάτι μου λέει πως η μητέρα μου δεν μπορεί να είναι δαίμονας υπομειξίας, ειδονής και εγκλημάτων σαν και εσάς. Είμαι βέβαιος πως αν υπάρχει στον κόσμο μια γυναίκα αθώα, μια γυναίκα ενάρετη, μια άγια γυναίκα, αυτή είναι η μητέρα μου. Ω, έτσι είναι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Τη γνωρίζετε ασφαλώς, κυρία, και δεν θα με διαψεύσετε. Όχι. Αυτή τη γυναίκα που λέτε, Τζενάρο, αυτή τη μητέρα δεν τη γνωρίζω. Μα σε ποιον μιλώ, άντρη? Τι σας ενδιαφέρουν εσάς τη Λουκριτή Αγοργία, οι χαρές και οι γήπες μιας μάνας? Δεν είχατε ποτέ παιδιά εσείς, καθώς λένε. Γιατί αν είχατε παιδιά θα σας απαρνιόντουσαν, κυρία. Ποιο δυστυχισμένος που τον εγκατέλειψε ο ουρανός θα θέλει μια μάνα σε κι εσάς? Να είσαι γιος της Λουκριτίας Βοργία. Να λες μητέρα τη Λουκριτία. Γενάρο, είστε φαρμακομένος. Ο Δούκας που σας πιστεύει κιόλας για νεκρό μπορεί να εξαλαρθεί και τότε. Σαν θα πρέπει να σκέφτομαι μόνο τη σωτηρία σας. Μα μου λέτε πράγματα τόσο τρομερά που δεν μπορώ παρά να στέκω μαρμαρωμένη να τα ακούω. Κυρία. Εμπρός, πρέπει να τελειώνουμε. Σακίστε με την περιφρόνησή σας, να πιείτε αυτό αμέσως. Είστε φαρμακομένος. Ποιον πρέπει να πιστέψω? Ο Δούκας είναι τίμιος και έχω σώσει τη ζωή του πατέρα του. Εσάς σας πρόσβαλα, έχετε κάθε λόγο να θέλετε να με εκδικηθείτε. Να σε εκδικηθώ, Γενάρο. Αν έπρεπε να δώσω τη ζωή μου ολόκληρη για να προσθέσω μια ώρα στη δική σου. Αν έπρεπε να χύσω όλο μου το αίμα για να σε εμποδίσω να χύσεις ένα δάκρυ. Αν έπρεπε να ανέβεσαι κρύωμα για να σε ανεβάσω σε ένα θρόνο. Αν έπρεπε να πληρώσω όλα τα μαρτύρια της κόρης της στην παραμικρή σου επιθυμία, δεν θα δίσταζα και θα ήμουν ευτυχισμένη. Θα σου φιλήσω τα πόδια σου, Γενάρο. Ω, δεν θα μάθεις ποτέ τίποτα για τη φτωχή μου άθλια καρδιά, εκτός ότι είναι γυμνάκι από σένα. Γενάρο, ο καιρός μας βιάζει. Το δηλητήριο προχωρεί. Σε λίγο θα αρχίσεις να το νιώθεις και θα είναι πια αργά. Η ζωή ανοίγει μπροστά σου τούτη τη στιγμή για σκοτεινά διαστήματα. Μα το ένα έχει λιγότερα λεπτά από όσα χρόνια έχει το άλλο. Πρέπει να διαλέξεις ένα από τα δυο. Η εκλογή είναι τρομερή. Άφησέ με να σε οδηγήσω. Μη πείσου τον εαυτό σου και μένα, Γενάρο. Πιες γρήγορα, για το όνομα του Θεού. Πάει καλά. Αν υπάρχει έγκλημα, τότε ας πέσει στο κεφάλι σας. Στο κάτω-κάτω κι αν λέτε ψέματα ή αλήθεια, η ζωή μου δεν αξίζει τόση πολύ συζήτηση. Δώστε μου. Ποιες, ποιες, δόξα σε Θεός. Τώρα πρέπει να φύγεις για την Βενετία όσο πιο γρήγορα μπορείς για λόγο σου. Έχεις χρήματα? Έχω. Ο Δούκας νομίζει πια νεκρό. Θα είναι εύκολο να του κρύψουμε τη φυγή σου. Πάρε αυτό το μπουκαλάκι με το αντίδοτο και κράτα το πάντα μαζί σου. Μπορεί και να σου χρειαστεί, ποιος ξέρει. Θεέ μου, προσέχεις. Είσαι πολύ εξαιρετημένος και τώρα φύγει γρήγορα. Θα σου ανοίξω μια μυστική κρύπτη. Κατέβασε τις σκάλες. Θα βγεις σε μια αυλή του πύργου της Νεπτώνης. Θα σου είναι εύκολο να φύγεις από εκεί. Μην περιμένεις ως αύριο το πρωί. Μην περιμένεις να δεις ο ήλιος. Μην περιμένεις μια ώρα. Μην περιμένεις ένα λεπτό. Φύγε από τη Φεράρα αμέσως. Φύγε από τη Φεράρα όταν στάθεις από τα Σόδομα, μέσα από τις φλόγες, χωρίς να κοιτάξεις πίσω. Αδείο. Περίμενε. Περίμενε ακόμα ένα λεπτό. Έχω μια τελευταία λέξη να σου πω, Γενάρο. Μιλήστε. Σας ακούω. Σου λέω αδείο τούτη τη στιγμή, Γενάρο. Για να μην σε ξαναδώ ποτέ μου πια. Και πρέπει να σκέφτομαι πως μπορεί κάποτε να σε ξανασυναντήσω στον δρόμο μου. Θα ήταν η μόνη μου ευτυχία στον κόσμο. Μα θα κινδύνευε το κεφάλι σου. Μου λοιπόν που χωρίζομαι για πάντα σε τούτη τη ζωή. Και λέω μόνο είμαι βέβαιη πως θα είμαστε χωρισμένοι και στην άλλη. Σενάρο, δεν θα μπορούσες να μου πεις μια γλυκιά λέξη πριν αφήσεις έτσι για πάντα. Κυρία. Σου έφυγε τη ζωή. Αυτό το λέτε εσείς. Ο
όλη αυτή η υπόθεση είναι γεμάτη μυστήριο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Ακούστε, κυρία. Μπορώ να σας τα συγχωρήσω όλα εκτός από ένα πράγμα. Ποιο? Ορκιστείτε μου σε ό,τι αγαπάτε περισσότερο στον κόσμο. Στο κεφάλι μου, αφού με αγαπάτε. Στη σωτηρία της ψυχής μου. Ορκιστείτε μου ότι τα κρίματά σας δεν έχουν καμιά σχέση με την μητέρα μου. Όλα τα λόγια έχουν σημασία, μισέλε, Τενάρο. Δεν μπορώ να ορκιστώ. Ω, μητέρα μου, μητέρα μου. Να λοιπόν η τρομερή γυναίκα που σε έκανε δυστυχισμένη. Τενάρο. Το απολογήσατε. Αντίο. Να είστε καταραμένοι. Φύγε, Τενάρο, φύγε. Να είστε ευλογημένοι. Ακριβώς όπως σας λέω. Κι εγώ δεν ξέρω με ποιο φίλτρο του ξανάδωσε τη ζωή και τον βοήθησε να ξεφύγει από την αυλή του παλατσού νεκρών. Και εσύ κατάφερε με σταυρωμένα χέρια. Πώς μπορούσα να τον εμποδίσω. Αφού κλείδωσε την πόρτα, ήμουν αφυλακισμένος. Θα πρέπει να σπάσω την πόρτα. Βέβαια, πολύ εύκολο πράγμα. Σπάει ποτέ μια γερή πόρτα και με σιδερούν τα κλειδαριά. Δεν έχει σημασία. Τι μια φορά έπρεπε να σπάσει την κλειδαριά. Πρέπει να μπει μέσα και να το σκοτώσει. Καλά. Α πούμε πως έσπαγα την πόρτα. Η ντόνα Λουκριτία θα τον προστάτευε με το κορμί της. Θα έπρεπε τότε να σκότωνα και την κυρά μου. Έτσι, Δεν είχα τέτοια διαταγή. Βουσικέλο, οι καλοί υπηρέτες καταλαβαίνουν τις αφεντάδες τους και δεν τις περιμένουν όλες τις διαταγές για τον ίδιο με το σίγμα. Κι άλλωστε, θα φοβόμουν να σας βάλω να τσακωθείτε με τον Πάπα. Ηλίθιε. Μα δεν είναι και μικρό πράγμα, αφέντη μου, να σκοτώσει κανείς την κόρη του Άγιου Πατέρα. Καλά, και δεν μπορούσες δίκως να τη σκοτώσει να φωνάξει, να μην ειδοποιήσει, να εμποδίσει την εραστή της να ξεφύγει. Τώρα το βρήκατε. Αύριο η υψηλότητα θα τα ξανά φτιάχνε με την τώρα και μετά αύριο εκείνη θα διέταζε να με κρέμασε. Ας είναι. Μήπως που δεν χάσαμε ακόμα κάθε ελπίδα. Ναι. Βλέπετε φως εκείνο το παράθυρο. Ο Τζενάρο δεν έφυγε ακόμα. Μου το είπε η υπηρέτης του που έγινε δικός μας άνθρωπος. Είναι τώρα κάπου εδώ κοντά με δύο άλογα έτοιμα και περιμένει τον αφέντη του. Όπου να είναι θα βγει ο Τζενάρο. Ας κρυφτούμε λοιπόν πίσω από το σπιτάκι. Είμαστε ολοσκόσμιοι. Θα με σκοτώσουμε καθώς θα περνά δίκτυα μας. Όπως θέλετε. Είναι καλό το σπαθί σου. Ναι. Έχεις στιλέτο. Δύο πράγματα είναι δύσκολο να βρεθούν κατά τον ουρανό μας. Ιταλός χωρίς στιλέτο και Ιταλιάνα χωρίς ερέστη. Να το χτυπήσεις και με τα δυο σου χέρια. Αφέντη μου, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν το συλλαμβάνετε όμορφα-όμορφα. Να τον δικάσετε και ύστερα ίσια στην κρεβάλα. Ξεχνάς φαίνεται πως είναι Βενετσιάνος πολίτης. Θα τον έζησε να κηρύττει τον πόλεμο στη δημοκρατία του. Όχι, όχι. Προτιμώ το μαχαίρι. Η μαχαιριά έρχεται δίχως να ξέρει κανείς από πού και δεν εκθέτει κανένα. Ακόμα καλύτερα βέβαια είναι το δηλητήριο, αλλά βλέπεις τι κλείτωσε. Δεν προτιμάτε, αφέντη μου, να πάω να φέρω καμιά δεκαριά μπράβους για να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα, τίχως να κατευθύνω εγώ κι εσείς. Αγαπητέ μου, ο άρχοντας Μακιαβέλη μου έλεγε συχνά πως σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει οι ίδιοι πρίγκιπες να κανονίζουν τις υποθέσεις. Αφέντη, κάποιος έρχεται. Ας σκεφτούμε σκιά του τείχου. Πάπιο, εσύ. Έλα μέσα. Όχι, ήθελα να σου πω δύο λόγια. Είσαι αποφασισμένος να μνέψεις μαζί μας στο γλέντι της Νεγκρόνη. Πάθου δεν με κάλεσε. Τι σε νοιάζει, να σε συστήσω εγώ. Δεν είχε κάτι άλλο, σε σένα μπορώ να το πω. Φεύγω, Μάθιο. Φεύγεις. Σε ένα τέταρτο. Γιατί? Θα το πω στην Βενετία. Καμιά ερωτική ιστορία. Ναι, μια ερωτική ιστορία. Δεν είσαι εντάξει απέναντι μου, Τζενάρο. Δώσαμε το λόγο μας να μην χωριζόμαστε ποτέ. Να είμαστε πάντα μαζί, να είμαστε αδέρφια. Και να που φεύγεις χωρίς εμένα. Έλα μαζί μου, Μάθιο. Εσύ έλα μαζί μου. Δεν είναι καλύτερο να περάσει κανείς τη βραδιά του με όμορφες γυναίκες και χαρούμενους συντρόφους παρά να τριγυρίζει τέτοια ώρα μέσα στους έρημους δρόμους ανάμεσα σε ληστές και τεφωνιάδες. Το πρωί δεν ήσουν και πολύ σίγουρος για αυτή την εγκρότηση. Α, μάζεψε πληροφορίες. Το ζέτο είχε δίκιο. Είναι μια χαριτωμένη γυναίκα, έφθυμη, που της αρέσει η ποίηση και η μουσική. Αυτό είναι όλο. Έλα λοιπόν μαζί μου. Δεν μπορώ. Θέλεις να φύγεις μέσα στη νύχτα. Μα θα σε σκοτώσουν, Τζενάρο. Είναι ήσυχος. Γεια σου. Καλή διασκέδαση, Μάθιο. Αδελφέ μου, Τζενάρο, δεν βλέπω με καλό μάτι το ταξίδι σου. Αδελφέ μου, Μάθιο, δεν βλέπω με καλό μάτι το γλέντι σου. Αν σου συνέβαινε κάτι χωρίς να είμαι κοντά σου. Ποιος ξέρει, ίσως κι εγώ να το μετανιώσω που σε αφήνω μόνος σου. Βλέπεις, δεν μπορούμε να χωριστούμε. Ας υποχωρήσει ο καθένας μας και από λίγο. Έλα σήμερα το βράδυ μαζί μου στην Νεγκρόνη και αύριο χαράματα φεύγουμε μαζί. Φαίνεται πως πρέπει να σου πω, Μάθιο, γιατί βιάζουμε να φύγω. Θα κρίνεις αν έχω δίκιο. Άκουσε. Θα επιτεθούμε, αφέντη. Όχι, όχι, όχι. Για τα πτήματα τι θα γίνει. Θέλεις να σου πω την αλήθεια, Τζενάρο. Είσαι πολύ αφελής.
Ούτε δηλητήριο, ούτε φίλτρο υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι καθαρή κωμωδία. Η Λουκρεσία είναι ερωτευμένη, ξετρελαμένη μαζί σου. Μαγείρεψε λοιπόν αυτή την ιστορία, πως τάχα σου έσωσε τη ζωή, με την ελπίδα πως ίσως σιγά σιγά η ευγνωμοσύνη σου γίνει έρωτας. Ο Δούκας είναι ένας τίμιος άντρας. Είναι ανίκανος να δηλητηριάσει έναν άνθρωπο. Πρώτα πρώτα έσωσε τη ζωή του πατέρα του και το ξέρεις. Τη Δούκα τι συμφέρει να φύγεις. Πιο εύκολα μπορεί να χαρεί τον ερωτά της στη Βενετία παρά στη Φεράρα. Όσο να είναι ο άντρας της είναι εμπόδιο εδώ πέρα. Όσο για το γλέμμι της Νεγκρόνη προμηνύεται θαυμάσιο. Θα πεις οπωσδήποτε. Τι διάολο, πρέπει να λογικεύεται κανείς λιγάκι και να μην τα βλέπει όλα μαύρα. Το ξέρεις πως είμαι λογικός. Επειδή δηλαδή η βοργία σε κάποιο δείπνο δηλητηρίασαν κανένα δυο από τους φίλους μας, θα πει πως δεν πρέπει πια καθόλου να τρώμε. Δεν είναι λόγος αυτός να βλέπουμε πίσω από κάθε κρασί και από κάθε όμορφη Ιταλιάνα πριν γύπη σε την κριτή αβοργία. Αν ήταν έτσι, μόνο τα μωρά στο σπίτι της μάνας τους θα ήταν σίγουρα τι πίνει και μόνο αυτά θα έπρεπε να τρώνε ξέγνιαστα. Μα τον Ηρακλή Τζενάρα διάλεξε επιτέλους τι είσαι. Παιδί ή άνδρας. Ή τρέχα στην παραμάνα σου ή όλα το γλόντι. Καθώς λες έπρεπε να μου φαίνει παράξενος ο τρόπος που σώθηκα. Κι όμως, έχω το ύφος ανθρώπου που φοβάται. Στο κάτω-κάτω αν είναι ο κίνδυνος εδώ, δεν θα μπορούσα να αφήσω το μάθιο μόνο του. Ας γίνει ό,τι γίνει. Ας δοκιμάσουμε την τύχη μας. Εντάξει λοιπόν. Θα μου παρουσιάσει την πριγκίπισσα Νεγκρόνη. Θα έρθω μαζί σου. Μα το Θεό, να ένας αληθινός φίλος. Πηγαίνουμε. Τι περιμένετε, άρχοντά μου, ποιο είναι και κύριε, διαλέξτε τον άνθρωπό σας και αναλαμβάνω εγώ τον άλλον. Όχι, ρε Στυγγέλο, δεν άκουσες. Θα πάρει να διπλήσουν στην Νεγκρόνη. Αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Μα το σατανά, έτσι γίνεται καλύτερα η δουλειά μου και θα είναι τόσο νόστιμη περιπέτεια. Ας περιμένουμε μέχρι αύριο. Ένα κέντρο για το όμορφο κρασί μας. Δείτε τους παραδείσιας πόλης που βγάζει τέτοιο σπουδαίο κρασί. Το κρασί που πίνουμε είναι πιο όμορφο από τις ιστορίες που μαζί είχε σε Ζέπο. Ο Ζέπο έχει τη μανία να λέει ιστορίες όταν πίνει. Την περασμένη φορά ήταν στη Βενετία, στο γαλινό το τοντόγι Μπαρμπαρίκο. Τώρα στη Φεράρα, στη συμπέρασμα της πριγκίπισσας Νεγκρόνη. Η ιστορία που σας διηγήθηκα τότε ήταν μακάβρια. Η σημερινή όμως ήταν διασκεδαστική. Διασκεδαστική. Ακούσε εκεί αυτός ο νεαρός Ντον Σιλίσε, ο υπότης στα 30 του χρόνια, να παντρευτεί τη Μαρκισία Καλπουρνία που βάρενε 60 ανοίξεις, γιατί είχε χάσει λέει όλη του την περιουσία στα χαρτιά. Αμά το Βάκχο, πού το βρήκατε το αστείο σε αυτή την ιστορία. Εγώ την βρίσκω λυπητερή και πολύ συνηθισμένη. Ένας κατασπραμένος που παντρεύεται ένα ερείπιο. Τέτοια πράγματα τα βλέπουμε κάθε μέρα. Πόνιο Ορσίνη, ο φίλος σας μου φαίνεται λυπημένος. Εκεί είναι πάντοτε πριγκίπισσα Νεγκρόνη. Θα πρέπει να με συγχωρέσετε που σας τον έφερα δίχως να τον καλέσετε. Μα ξέρετε, ο Τζενάρο και εγώ δεν χωρίζουμε ποτέ. Ζούμε μαζί. Ένας τσιγκάνος μας είπε την τύχη μας, μάντεψε πως θα πεθάνουμε και οι δυο την ίδια μέρα και από τον ίδιο θάνατο. Σας είπε αν αυτό θα γίνει πρωί ή βράδυ. Πώς, μας είπε πως θα πεθάνουμε πρωί. Ο τσιγκάνος σας δεν ήξερε ότι ξεκινότανε και τον αγαπάτε τόσο πολύ αυτό το νεαρό. Όσο μπορεί ένας άντρας να αγαπήσει έναν άλλον. Α, τότε πρέπει να είστε ευτυχισμένος αφού ένας γεμίζει τη ζωή του άλλου. Η φιλία δεν μπορεί να γεμίσει πέρα για πέρα μια καρδιά. Ω, Θεέ μου. Μα τότε τι πράγμα μπορεί να γεμίσει ολόκληρη μια καρδιά. Ο έρωτας. Όλο τον έρωτα έχει τόσα φίλη σας. Και εσύ σταμάτησε. Τι παράξενος που είσαστε. Τι όμορφη που είσαι. Ω, μου πήρα τεσάρος πολύ ορθή. Θα με φιλήσετε χέρι. Όχι. Αγαπητέ Μάφιο, η υπόθεση με την πριγκιπέσσα βλέπω πως παίρνει καλό δρόμο. Όλο ό,τι μου λέει η κυρία Ντεμπελβεράνα. Σωστό, όχι στο στόμα μια γυναίκα. Είναι πάντα ο μεγαλύτερος αδερφός του ναι. Πώς θα είναι η πριγκιπέσσα να τρώνει. Αυτή αγάπη τη. Μεταξύ μας δεν το άρχισε να μου τσιμπάει την καρδιά μου στα γερά. Για τα γεύμα της. Α, σωστό όργιο. Η πριγκίπισσα είναι κύρα. Φαίνεται απαιτιώτη τη. Ελπίζω να πας να βλέπεις με ύποπτο μάτι το γλέντι. Εγώ, μα τι λες τώρα. Ήμουνα τρελός. Κύριε Τεμπελβεράνα, ναι. Δεν πιστέψετε. Ο Μάρτιο φοβόταν να δει το γλέντι της πριγκίπισσας. Φοβότανε, γιατί. Γιατί το παλάτι της Νεγκρόνη είναι κολλητά με το παλάτι της υπουργείας. Στον διάβολο υπουργεία, άσχημα λοιπόν. Εκείνο που μου αρέσει αυτό τον Τεμπελβεράνα Μάρτιο είναι που δεν χωνεύει τους υπουργείες. Είναι αλήθεια πως δεν έχει ευκαιρία να μην τη στέλνει στο διάλογο και το κάνει με μια ξεχωριστή χαρή. Ωστόσο αγαπητέ μου Ζέβον, τι είναι πάλι.
Τον προσέχω από την ώρα που κάθεμε στο τραπέζι, αυτό το δείχνει Σπανιόλο. Ε, λοιπόν δεν ήπιε παρά μόνο νερό. Να που ξανάρχισαν πάλι οι υποψίες, ο αγαπητέ μου Μάφιο. Όταν πει Νίτς αρέσει να αναμασάς τα ίδια και τα ίδια. Ίσως να έχεις δίκιο. Είμαι τρελός. Σιωπή, ο Μπελδαράνα. Λοιπόν κύριε Μάφιο, πως η κοπιά σας δείχνει ότι θα ζήσετε μέχρι τα 90 σας χρόνια. Μου θυμίζετε έναν παππούδι που έζησε ως αυτή την ηλικία. Τον έλεγαν και εκείνος σαν και εμένα. Γιλ Μπαζίλιο Φερνάι Ρενέο Φέλιτο Φασκίτο Κόμιντε Μπελβεράνα. Ελπίζω να μην αναβάλεις πια ότι είναι ένας γέρος Σπανιόλος Μάφιο. Το λιγότερο 20 ονόματα. Ολόκληρη η Ιταλία τα ονόματα σας κύριε Μπελβεράνα. Ναι, δυστυχώς οι γονείς μας έχουν το αίσθημα να μας δίνουν περισσότερα ονόματα στα βαφτίσια μας από όσο σπούδα μας δίνουν στο γάμο μας. Πρέπει να βρούμε μια ευκαιρία για να αναγκάσουμε τις κυρίες με αυτήν. Πώς διάβολο να κάνετε. Μάθανε Αγγλική, ποτέ μου δεν πέρασε το περίφημη βραδιά. Κύριος μου, δοκιμάστε αυτό εδώ το κρασί. Είναι πιο γλυκό από το λάκρυμα Κρίστη και πιο δυνατό από το κρασί της Κύπρου. Είναι κρασί της Τριακούστας Αρχοντές. Όλο φάρνο με αφήσε καθώς φαίνεται. Κύριος μου, θα ήθελα να σας απαγγείλω μερικά ποιηματά μου τελείως αυτοσχέδια. Θα ήθελα να ήμουν περισσότερο ποιητής για να μπορέσω να γιορτάσω με τις ρήμες μου αυτή τη θαυμάσια γιορτή. Και εγώ θα ήθελα να ήμουν πιο πλούσιος για να είχα την τιμή να δίνω τέτοια γεύματα για τους φίλους μου. Τίποτα δεν είναι πιο γλυκό στον κόσμο από το να τραγουδάς για μια όμορφη γυναίκα και για ένα καλό φαγητό. Αυτό γίνεται όταν δεν μπορείς να αγκαλιάσεις τη γυναίκα και να φας το φαγητό. Ναι, θα ήθελα να ήμουν ποιητής. Θα μπορούσα να ανέβω στους ουρανούς. Θα ήθελα να είχα δυο φερούγες. Αποφασιανό μέσα στο πιάτο μου. Παρ' όλα αυτά θα σας πω το φωνέτο μου. Το διάβολο επιτέλους μαγείσει ολοφάρνο διτελός. Δεν σας επιτρέπω να μας πείτε το φωνέτο σας. Άφησε μας να πούμε. Δεν μου επιτρέπετε να πω το φωνέτο μου. Ακριβώς, όπως δεν επιτρέπω στα σκυλιά να με δαγκώνουν, στον πάπα να με ευλογεί και στους περαστικούς να μου πετάνε πέτρες. Μου φαίνεται πως με προβάλλεις μικροσκοπικέ μου Σπανιόλο. Δεν σας προσβάλλω Ιταλικέ μου πολλοσέχνα πλούστατα. Αρνιέμαι να προσέξω το φωνέτο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το λαρίνι μου έχει περισσότερη ανάγκη από κυπρέικο κρασί, από τι έχουν τα αυτιά μου από ποιήση. Τα αυτιά σας κύριε Παλιοκαστιλιάνο μου, θα σας τα καρφώ σας τα τακούνια σας. Είσαστε ένας τυποτένιος ανόητος, το καταλαβαίνετε πως μας έχετε γίνει φόρτωμα. Ορίστε, άνθρωπος που μέθησε με το θαυμάσιο κρασί της Σιρακούσας, να φέρετε σαν να μέθησε με μοίρα. Μα το Θεό έτσι μου έρχεται να σας κόψω στα τέσσερα. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για σας κύριε. Δεν κόβω τόσο μεγάλα πουλερικά σαν και εσάς. Προτιμώ να προσφέρω στις κυρίες από αυτό το φασιανό. Μα το Θεό θα του βγάλω τάντερα αφού είναι του τυποτένιου. Κι ας είναι πιο αριστοκράτης και από τον αυτοκράτο. Αγαπητέ μου ποιητή, τόσο συχνά το διάβολο υμνείτε που αναγκάσατε τις κυρίες να φύγουν. Είσαστε πολύ ανάγωγο. Αυτό είναι αλήθεια. Οι γυναίκες φύγανε, τι διάβολο να έγιναν. Φοβηθήκανε φαίνεται. Η γυναίκα μόλις δει μαχαίρι στα χέρια το βάζει στα πόδια, λέει μια παροιμία. Ξανάσου, θα το δεις. Θα σε ξαναδώ αύριο, μικρέ μου Μπελβεράνα του σατανά. Αύριο λοιπόν, αύριο. Αυτός ο βλάκας έκανε να φύγουν οι πιο όμορφες γυναίκες της Περάδας. Έτσι, βιλιοθείτε λοιπόν, κύριε. Να το πω μόνο. Αύριο, αν δεν με αφήσετε κι αν το θυμώσετε ακόμα, μπορείτε ευγενέστατα να κόψετε τα λαρίγκια σας. Μα το Δία, τουλάχιστον θα χτυπηθείτε σαν ευγενείς με τα σπαθιά σας, όχι με τα μαχαίρια. Αλλιώς θα πούν τα σπαθιά μας. Ξεχάσετε πως μας τα πήραν στο προθάλαμο. Ναι, τα μέτρα που κράτησα λοιπόν ήταν για καλό. Γιατί αλλιώς θα χτυπιόμασταν μπροστά στις κυρίες. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σωστό. Δεν θα το έκαναν ούτε
και μεθυσμένη φλαμανδί στη Φλάνδρα. Πραγματικά η ιδέα του ήταν καλή. Για το Θεό, αδελφέ μου, Τζενάρο, αυτή είναι η πρώτη κουβέντα που είπες την ώρα που καθίσαμε στο τραπέζι και ούτε πίνεις καθόλου. Μήπως σκέφτεσαι τη λουγκριτή αβοργία. Λοιπόν, μη μου πεις όχι, θα σίγουρα κάτι θα υπάρχει μεταξύ σας. Πάρε με ένα πιο μάθιο. Κράτησε Τζενάρο, κράτησε το φαγό. Μπράβο, Τζενάρο! Ακολουθώ τους φίλους μου και στο φαΐ και στη μάχη. Άρχοντε, τι προτιμάτε, το κρασί της Σιρακούσας. Της Σιρακούσας! Της Σιρακούσας, βέβαια, είναι το καλύτερο. Της Σιρακούσας, μάλιστα. Παραμένω να αυτό το ολοφέρνω. Λέτε να μην. Πόρτες είναι πληγωμένες από μέσα. Ε, πληγωμένες. Πληγωμένες όλες. Δεν φαντάζομαι να είστε τώρα η δική σας τη σειρά να φοβάστε ζέπο. Απλούστατα οι γυναίκες κλείδωσαν για περισσότερη σιγουριά. Δεν θέλανε να τις ακολουθήσουν. Ελάτε, ελάτε, ασκούμε λοιπόν φίλοι, ελάτε. Γεια σου, Ζενάρο. Είχε να ξαναβρεις γρήγορα τη μητέρα σου. Ο Θεός να δώσει. Για το Θεό, ζέπο. Το είδα καλά αυτή τη φορά. Τι πράγμα. Ο Ισπανός δεν είπε. Έχε. Πέταξε το κρασί πίσω από τις πλάτες του. Είναι μεθυσμένος. Και εσύ το ίδιο. Μπορεί. Ένα τραγούδι για το κρασί. Θα σας πω ένα τραγούδι που ταιριάζει καλύτερα στη συντροφιά μας από το σονέτο του Ολοκαύτου. Είναι αφιερωμένος στον Άγιο Πέτρο. Τον περίφημο θυρωρό του Παραδείσου. Και έχει διαβάσει τη φίνα του τη σκέψη πως ο παράδεισος του καλού Θεού ανήκει στους μεκρίδες. Μάθιο, το βλέπεις, είναι κάτι περισσότερο από μεθυσμένος. Είναι μεθύστατο. Το τραγούδι, το τραγούδι, Άγιε μου Πέτρο, άνοιξε, άνοιξε πια τη φύλλα. Το φιλαράκο μου το μπέκρι που έχει αυτό για μοίρα. Μες στο παράδεισο να μπει σαν να είναι φυσικό του για δάμι. Θα σε δώσει γη, άδει και το γερό του, άδει και το γερό του. Του τραγουδάει ο δυστυχώς με μια γλυκιά λαγιά. Και έχει μπροστά του ολόγυρα τόση χοντρή κοιλιά. Τι λες, άνθρωπος αυτός ή μήπως συμβαρέλει και τρέχει γύρω απ' το κρασί σαν μέλι. Σαν το μέλι, σαν μέλι, σαν το μέλι. Γεια σου, κύριε. Ενώ εμείς τραγουδάμε και φίλοι, η ηχό μας φέρνει πίσω νεκρόσιμες σαλμωδίες. Ακούστε. Είναι καθαρές νεκρόσιμες σαλμωδίες. Κάποια κηδεία θα περνά. Τέτοια ώρα μεσάνυχτα. Κάπως αργά είναι. Δεν άραγε, κοίτα. Οι λάμπες χαμηλώνουν. Το που να είναι θα βρεθούμε στο σκοτάδι. Μου φαίνεται πως οι φωνές πλησιάζουν. Ναι. Η καρδί μοιάζει να είναι κάτω από τα παραθυρά μας. Από μέρος μας, ας συνεχίσουμε τις παρακλήσεις μας στον Άγιο Πέτρο. Μιλάτε λοιπόν πιο ευήλικα, φίλοι μου. Δεν λένε στον Άγιο Πέτρο. Λένε στον Κύριο Άγιο Πέτρο. Επίσης χειρορό και υπομονητικό δεσμοφύλακα του Παραδείσου. Ο Άγιος τόσο λάχταρα να'ρθεί τώρα κοντά. Να πάει να πει και να πάρει μετά αλλά τα παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι αυτοί οι καλόγεροι που μπήκαν εδώ μέσα? Καμιά φάρσα θα είναι. Βάζω στοίχημα το άλογο μου με ένα γουρουνόπουλο. Και το όνομά μου τελειβερέται με το όνομα των Βοργίε πως οι χαριτωμένες μας κόμισες μας καλέστηκαν σε καλόγερους. Έτσι, για να μας δοκιμάσουν. Και πως αν σηκώσουμε στην τύχη μια από αυτές τις κουκούλες, θα βρούμε κρυμμένα το φρέσκο και πονηρό πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας. Μπέστε! Είναι αληθινή καλόγερη. Νιώθω το αίμα να παγώνει στους κλαδές μου. Η φρεσκή παγίδα. Τα σπαθιά μας. Τα σπαθιά μας. Κύριοι, είμαστε στο σπίτι του δαίμονα.
Στο σπίτι μου είσαστε. Πριν από μερικές μέρες, όλοι όσοι βρίσκεστε εδώ προφέρατε αυτό το όνομα με θρίαμβο. Σήμερα το λέτε με τρόμο, ναι, με κοιτάζετε με τα μάτια παγωμένα, γεμάτα από φρίκη. Μάλιστα, κύριε, εγώ είμαι. Και έρχομαι να σας πω το νέο. Έρχομαι να σας πω ότι όλοι σας είσαστε φαρμακομένοι. Και ότι δεν υπάρχει ανάμεσά σας ούτε ένας που θα είναι ζωντανός πέρα από μια ώρα. Η διπλανία σας θα είναι γεμάτη από λοχοφόρους. Η σειρά μου τώρα. Εγώ τώρα μιλώ δυνατά και θα συντρίβω το κεφάλι με το ταπούνι μου. Δε πολύ βερέτο, πήγαινε να βρεις το θείο σου Βιτσέλη που έβαλα να το μαχαιρώσουν στο υπόγειο του Βατικανού. Ας κάνει ο Πετρούτσι, πήγαινε να συναντήσει τον ξαδερφό σου Παντόλφο που δολοφόνησε για να του κλέψω την πόλη του. Ολοφέρνο Βιτελόζο, ο θείος σου σε περιμένει, ξέρει, το Ιάγος Λαπιάνη που τον δηλητηρίασε σε μια γιορτή. Μάθη Ορσίνη, πες χαιρετίσματα από μένα στον άλλο κόσμο, στον αδερφό σου τον Γκραβίνα που έβαλα να το σφανταλίσουν στο κρεβάτι του. Απόστολο Γκαζέλα, αποκεφάλισε τον πατέρα σου Φραγκίσκο και σκότωσε τον ξαδερφό σου Αλφόνσο Νταραγκό. Έτσι δεν έλεγες. Πήγαινε λοιπόν να τους συναντήσεις. Μα την ψυχή μου δώσατε ένα χορό για μένα στη Βενετία. Σας τον ανταποδίδω με ένα δίπλο στη Φεράρα. Γιορτή για γιορτή άρχοντες. Είμαστε ίσα. Άσχημο ξύπνημα Μάφιο. Ας εμπιστευτούμε στο Θεό. Νεαροί μου φίλοι του τελευταίου καρναβαλιού. Δεν το περιμένατε, ε? Διάβολε, μου φαίνεται πως εκδικούμε καλά. Τι λέτε, αρχοντές μου? Είναι κανείς που ξέρει από εκδικήσεις εδώ πέρα? Δεν τα κατάφερα και πολύ άσχημα, για γυναίκα μάλιστα, ε? Πώς σας φαίνεται? Πατέρες μου, πάρτε αυτούς τους ευγενείς στη διπλανία σας, ξομολογήστε τους και προσπαθήστε στα λίγα λεπτά της ζωής που τους απομένουν να σώσετε ό,τι μπορεί να σωθεί από δάχτους. Κύριοι, όσοι ανάμεσά σας ενδιαφέρονται για την ψυχή τους, ας επωφεληθούν. Μείνετε ήσυχοι, η ψυχή σας βρίσκεται σε καλά χέρια. Οι άξιοι του πατέρες είναι κανονικοί κληρικοί του Αγίου Σίξου, στους οποίους ο Άγιος Πατέρας μας ο Πάπας έδωσε την άδεια να με βοηθούν σε παρόμοιες περιστάσεις. Και όπως φρόντισα για τις ψυχές σας, έχω φροντίσει και για τα κουφάρια σας. Για δείτε, παραμερίστε λιγάκι τους πατέρες μου για να μπορέσουν οι κύριοι από εδώ να δουν τα κυβούρια τους. Ο αριθμός είναι σωστός. Έχετε πέρα ακριβώς. Α, νεαροί μου, ταράξατε τα σπλάχνα μιας δυστυχισμένης γυναίκας και φανταζόσασταν πως δεν θα σας εκδικηθεί. Να το δικό σου ζέπο. Μάφιο, εκείνο είναι για σένα. Ολοφέρνο, Ασκάρι, Απόστολο, διαλέξτε τα δικά σας. Χρειάζεται για να έξω, κυρία. Θέλω, ο Τιμάρο. Ο ίδιος. Πώς βρέθηκες εδώ? Να φύγουν όλοι, να μας αφήσουν όλοι. Γουπέτα, ό,τι και συμβεί. Οτιδήποτε καλά κουστεί, δεν θέλω να δει κανένα. Μάλιστα, κυρία. Ζενάρο, πάλι εσύ, Ζενάρο. Πάντοτε εσύ πίσω από όλα τα χτυπήματα που δίνω. Ε, τώρα μου, πώς βρεθήκατε να κατεμένος έτσι? Τα υποψευόμουν όλα. Είχετε δηλητηριαστεί για άλλη μια φορά. Θα πεθάνετε. Αν θέλω, γιατί έχω το αντίδοτο. Α, ναι, βέβαια. Δόξα να έχει ο Θεός. Μια λέξη, κυρία. Εσείς έχετε αρκετή πείρα σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει σε αυτό το μπουκαλάκι αρκετό φίλτρο για να σωθούν οι ευγενείς που οι καλόγεροι σας συνοδεύουν στον τάφο τους. Υπάρχει σε εσά αρκετό για εσάς, Λενάρο. Δεν μπορείτε να μου βρείτε άλλο τώρα αμέσως. Σας έδωσα όσο είχα. Πάει καλά. Τι κάνετε, Λενάρο? Γεστείτε λοιπόν. Μην παίζετε με πράγματα τόσο τρομερά. Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς αν πρόκειται να πάρει κανείς αντίδοτο. Σκέφτε για το όνομα του Θεού. Μα τι τρέλα κάνετε. Σκέφτε γρήγορα τη ζωή σας. Θα σας βγάλω από εδώ μέσα από μια μυστική έξοδο. Όλα μπορούν ακόμη να διορθωθούν. Έξω είναι μέσα. Άλλο καθυλωμένα. Αύριο το πρωί θα βρισκόμαστε μακριά από τη Φεράρα. Εδώ γίνονται πράγματα που σας προξενούν φρίκι, δεν είναι έτσι? Ψήστε τα αντίδοτα και ας φύγουμε. Πρέπει να ζήσετε. Πρέπει να σωθείτε. Και εσείς πρέπει να πεθάνετε, κυρία. Λυπούμε. Δεν έχω το σπαθί μου. Θα πεθάνετε από τούτο το μαχαίρι. Πώς? Τι είπατε? Λέω πως δηλητηριάσατε προδοτικά πέντε ευγενείς. Τους φίλους μου. Τους καλύτερους μου φίλους. Και ανάμεσά τους τον Μάφιο Ορσίνη. Τον αδερφό μου στα όπλα. Τον άνθρωπο που μου έσωσε τη ζωή στο Βιτσέντε. Και που με αυτόν μοιράζουμε πάντοτε κάθε βρισιά και κάθε εκδίκηση. Λέω πως κάνατε μια πράξη ανώσια. Πως πρέπει να εκδικηθώ για τον Ορσίνη και τους άλλους και ότι θα πεθάνετε. Τι, κύριε, αφήστε το μαχαίρι. Κάντε την προσευχή σας. Και κάντε τη γρήγορα, κυρία. Είμαι δηλητηριασμένος και δεν περισσεύει καιρός. Όχι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Όχι. Θα με σκοτώσει ο Γενάρο. Είναι ποτέ δυνατό. Είναι η αλήθεια, κυρία. Και ορκίζομαι στο Θεό πως αν ήμουν στη θέση σας, θα άρχιζα να προσεύχομαι σιωπηλά και μερωμένα τα χέρια. Όχι. Σας λέω πως είναι δυνατό. Όχι. Ανάμεσα στις πιο τρομερές ιδέες που μου περνούν από το μυαλό, αυτή εδώ δεν θα με ερχόταν ποτέ. Σιγά, σιγά. Μη! Το μαστέρι! Περίμενε, Γενάρο. Έχω κάτι να σας πω. Γρήγορα. Θέλω συγγνώμη. Δεν υπάρχει συγγνώμη. Γενάρο μου. Δεν είμαι ο Γενάρος σου. Για το όνομα του Θεού. Όχι. Όχι. Θεέ μου. Θεέ μου τι φωνή έβγαλε. Αυτή η φωνή σαν να με ξύπνησε από ένα όνειρο. Τι έκανα. Σκότωσα μια γυναίκα. Είναι τρομερό ένας άνδρας να σκοτώνει μια γυναίκα. Είναι άναυρο. Ένα έγκλημα. Με παρέμει ένα έγκλημα. Τα χέρια μου είναι γεμάτα αίματα. Βοήθεια! Βοήθεια! Είμαι λοιπόν μόνος σε αυτό το παλάτι. Φίλοι μου βρίσκονται εδώ δίπλα. Μα ίσως τούτη τη στιγμή να είναι όλοι τους νεκροί. Η Λουκριτία πεθαίνει. Είναι τάχα πολύ αργά. Θεέ μου, τι έκανα. Να δω. Χτυπάει η καρδιά της. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά τα καρδιά. Γράμματα. Ο γραφικός μου χαρακτήρας. Θεέ μου. Είναι ο γραφικός μου χαρακτήρας. Μητέρα μου, μητέρα μου, καλή μου μητέρα, παντού μητέρα. Είναι τα γράμματά μου. Είναι τα γράμματά μου στη μητέρα μου. Αγίοι του ουρανού. Πώς βρίσκονται εδώ πάνω στην καρδιά της Λουκριτίας. Αρχίζω να βλέπω κάποιο απέσιο φως. Είναι έκανα τα ένα τρομακτικό λάθος. Η αγάπη της γυναίκας αυτής για μένα. Η ανεξήγητη τρυφερότητα στα λόγια της, το βλέμμα της πάντα καρφωμένο στα βήματά μου. Η συγγνώμη της σε κάθε μου πράξη σκληρή. Ο Θεέ μήπως... Κυρία... Κυρία... Θεέ μου, μήπως ξεψύχησε κιόλας. Κυρία... Ευλογημένος να είσαι, Θεέ μου. Τα μάτια της ανοίγουν. Θεέ μου, πώς ματώνει τη γη της. Κυρία... Απαντήστε μου, κυρία. Γενάρο μου... Τι θέλεις. Είσαστε... η μητέρα μου. Τι είναι αυτά που λες. Είσαστε η μητέρα μου. Όχι. Ήσυχασε, Γενάρο. Δεν είμαι. Ναι, είστε. Θεέ μου, ποιος σου το είπε. Αυτά τα γράμματα. Τα γράμματά σου. Έπειτα, το βλέπω στα μάτια σας. Αλίμονο. Ήθελα να σου το κρύψω. Ήθελα για καλό σου. Να πάρω πεθαίνοντας το μυστικό μας σύνη. Ναι, ήρθε ο γιος μου. Ο γιος μου. Το λατρεμένο μου παιδί. Αφήσέ με να σε φωνάξω. Γιώργο μου! 20 χρόνια λαχταρώ να σε φωνάξω έτσι. Μητέρα μου. Τα γράμματά σου, τα αγαπημένα. Δώσ' μου τα να τα ξαναδώ. Να τα θυμίσω. Έκανα όπως και εσύ. Τα κρατούσα στην καρδιά μου. Κοίτα, το μαχαίρι τα τρίχνει. Φύγε, Γενάρο, απολύθηκε λιγότερο καλή από την όμη. Είναι αλήθεια αυτό. Πώς, εσάς που αγαπήσατε με μια λατρεία τόσο αγγελική, εσάς που είσαστε η μητέρα μου, σας ξαναβρίσκω βουτυγμένη στο αίμα σας, σας ξαναβρίσκω με ένα μαχαίρι στην καρδιά, σας ξαναβρίσκω σκοτωμένη μητέρα μου, σκοτωμένη. Και από ποιον, από μένα. Εγώ το έκανα αυτό. Εγώ που ζω, εγώ που μιλώ, εγώ που αναπνέω τούτη τη στιγμή. Δεν είναι όνειρο. Το μαχαίρι αυτό είναι μαχαίρι. Το αίμα είναι αίμα και αυτή η ετοιμοθάνατη είναι μητέρα μου. Γενάρο, μην κλαις τόσο για τη Λουκριτία Βοργία. Λουκριτία Βοργία. Είστε η Λουκριτία Βοργία. Τι με νοιάζει ποια είστε. Η μητέρα μου είναι μητέρα μου, αυτό είναι όλο. Γιατί να μην μου το πείτε νωρίτερα. Μητέρα μου. Μητέρα μου. Δώσε μου την κατάρα σου. Σε συγχωρώ, αγόρι μου. Σε συγχωρώ. Πρέπει να ζήσεις, μητέρα. Πρέπει να πεθάνω.
Αγόρι μου. Αγόρι μου, αγαπημένο. Ω, καταλαβαίνεις τη χαρά να σε λέω έτσι φωναχτά. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Φίλησέ με. Ω, κλειδί μου. Και κοίτα αυτό που τη θυμούσα περισσότερο στον κόσμο. Με τρυφερό αγκάλια του να το παιδί μου. Τους στήθους του σφιγμένου πάνω στο σκόμα. Αυτό με κάνει το πόνο. Δεν με πειράζει. Αγκάλιασέ με. Αγόρι. Η χαρά είναι πιο δυνατή από τον πόνο. Ω, Θεέ μου. Δεν θα ήταν δίκαιο να μας ενώσει ο ουρανός για να μας χωρίσει πιο σκληρά ακόμα. Ίσως να μην χάσει τα ρόλα. Μην με αφήνεις. Μην χαλάς τις τελευταίες μου στιγμές. Δεν βλέπεις πως η φωνή μου σφήνει. Κοίτα, το χέρι μου είναι τώρα κρύο. Άνοιξε το. Θενάρου. Αγόρι. Θέλω να πεθάνω την αγκαλιά σου. Είμαι ευτυχισμένη. Μην κλαις. Δεν υποφέρω πια. Σχεδόν καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Κοίτα. Χαμογελώ. Μητέρα. Ο Θεέ μου, Θεέ μου. Δώσε μου πίσω την μητέρα μου. Κι όμως είναι αλήθεια. Θα χάσει τη μητέρα. Ω Θεέ μου, θα ήθελα να φωνάξω όλες τις μάνες του κόσμου για να εμπιστευτώ στα χέρια του το γιο μου. Η καρδιά μου ραγίσε, σκέφτομαι ότι θα μείνει μόνο. Θυμάρω. Αλίμονο. Όσα κι αν λένε, σαν στους άντρες, μια μονάχα γυναίκα σας αγαπά στη ζωή. Μάνα σας, θυμάρω, κλαις, αντίο, το χέρι σου, το χέρι σου. Πνίγομαι, έλα, πλησίες, πολύ κοντά. Εδώ είμαι, μητέρα. Σήκωσέ με. Μου φαίνεται πως πλήρωσα για όλα τώρα. Και τι μπορώ να κοιτάξω τον ουρανό. Θεέ μου, αν μια γυναίκα σαν και εμένα έχει ακόμα το δικαίωμα να εκλογήσει κάποιον. Ευλογώ τούτη τη στιγμή. Ποιο παιδί που κράτησα στα σπλάχνα. Θενάρω. Αντί. Παιδί μου. Θα ζήσει πολλά χρόνια. Και να σε ευτυχισμένη. Τι πέταξε. Κάτι έσπασε. Το αντίθετο, μητέρα. Της Κυριακής ακούσατε το κλασικό δράμα «Λουκρετή Αγοργία» του Βίκτορο Σούγκο. Τους ρόλους ερμήνευσαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες.
Κώστας Μασούρας, Ολοφέρνο Βιτελόζο. Νικηφόρος Μανέρης, Ασκάνιο Πετρούτσι. Πέτρος Λεοκράτης, Ζε Πολυβαρέτο. Φάνης Χινάς, Ζενάρο. Κώστας Βουλαλάς, Μάθιο Ορσίνη. Σταύρος Ξενίδης, Γκουμπέτα. Λάμπρος Κοτσίρης, Κέσσαρ Βοργίας. Λουκιανός Ροζάν, πρώτος μπράβος. Γιώργος Διαλεγμένος, δεύτερος μπράβος. Δημήτριος Γελάς, τρίτος μπράβος. Βασίλης Μητσάκης, Δον Απόστολο Γκαζέλα. Σάλια Καλλιγά, Λουκρετία Βοργία. Νότης Περιάλης, Δον Αλφόνσο Ντέστε. Τόνης Γιακοβάκης, Λουστιγκέλο. Κυριάκος Λαζαρίδης, Αστόλφο. Θεόδωρος Ζυζίκος, Μπατίστα. Όλγα Τουρνάκη, Πριγκίπισσα Νεγκρόνη. Έλλη Ξανθάκη, Μια Κυρία. Κέτη Τριανταφύλου, Παιδόπουλο. Η μετάφραση και η ραδιοφωνική προσαρμογή της Λουκρετίας Βοργίας έγινε από την Νίκη Κουζιντζόγλου. Η μουσική επιμέλεια ήταν τη Σοφία Μιχαλίκη. Επιμέλεια ήχων Χρήστου Κάζαγλη. Ρύθμιση ήχου Στέφανο Ευαγγελίου. Ραδιοσκηνοθεσία του Μιχάλη Μπούχλη.